Το περίμενα. Ναι. Το πάτσε, είδε τη ώρα που ακούγαμε τώρα. Άντε, βάλτε. Το κουμπάκι για το Ολυμπιακό. Γκασπάρ με τον Σάκα. Έχει το μάτς στην Νόβα από κάτω και ακού... το μικρόφωνο σου είναι στην Νόβα συνδεδεμένο. Και αν δεν πατάει. Και ο Τσιμίκας, το σου του Τσιμίκα, ο Μουστάφη θα δείξει. Ποιο. Ποιος. Δύση, λέγεται. Εντάξει. Πόσο εκατομμύρια, Στέργιο. Δεν ξέρω, δεν φίλε, ήταν ανύπαρκτο. Που κάνει 70 εκατομμύρια τον Ομπαμεγιάνγκ. Πιέσαν οπαδόσει τότε, αλλά γενικότερα η Άρσεναλ δεν. Τον έχουμε στο FIFA. Χωρίς να θέλω να μειώσω την υπόκριση του Ολυμπιακού που είναι τεράστια. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν είναι τόσο κάτω. Τόσο είναι, τόσο είναι. Τι σου είχε μαζέψει όμως, καλά, εδώ και. Εδώ, λίγο Αρτέτα. Πάρα πολύ. Δεν σου τεράστια. Εδώ η Μάντσεστερ είναι 6η-7η. Αλλά ήταν και το μάτς τέτοιο. Δηλαδή, εντωμεταξύ, ο Ολυμπιακός, παιδιά στην παράταση. Οι τέσσερις. Ο Τσιμίκας. Περί ποιος είναι τον κόλ. Ο Αραμπί, ναι. Παιδιά, ο Αραμπί. Εγώ νόμιζα ότι είχε πει. Ναι. Και βάζει τον κόλ. Έπεσαν οι άλλοι. Ναι, είναι αυτό που λέμε μετά το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Είδες μετά τι έχασαν οι άλλοι. Ναι. Δηλαδή. Από, και πώς. Από καραμπόλα. Από καραμπόλα. Από καμπαρόλα που λένε συλλογισμού. Μπήκε το λόγο. Όμως είναι. Και ο Ρακλής Όγκος. Τα τελευταία παιχνίδια έχει ναι. Τρεις νίκες. Μα αίτητος. Αίτητος. Ναι, πριν ήταν στην 13η. Σημάζεψε. Αίτητος. Έχει κερδίσει 1-0 εδώ μέσα, ρε παιδιά. Η... Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή δεν έχει χάσει ή να βάλει ένα γκολ να το κρατήσει κτλ. Ξέρεις όμως από την άλλη. Αυτή η μόνη σου ελπίδα. Να κουράζει. Και αμαρτίου ξανά. Εντάξει, και τι έγινε. Europa League. Και έτσι λέγανε. Ναι, αλλά λέγανε ότι αχ και θα το αναβάλουν γιατί παίζει ο Ολυμπιακός με την Arsenal και τέτοια. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσα έξω παντού. Ναι, όντως. Στέργιο. Όντως. Και ξαναέρχεται Στέργιο. Ναι, και θα το αναρτεί. Κάτσε να αλλάξουμε θέμα γιατί. Δεν χορταίνω να το ακούω πραγματικά. Ναι, όντως αυτό. Αξίζει αυτό πράγματι. 100 φορές το κεφάλι. Άκου, άκου. Δεν απεσύρθησαν από τα γελάνε. Γελάνε. Εντάξει, εντάξει. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτησαν. Εκεί ολοκληρώθηκε το έργο του. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Δεν θα έπρεπε να γελάνε, έπρεπε να κλαίνε αυτοί που γελάσανε. Καλά, υπεύθυνη είναι, αλλά. Αυτά που γίνανε στα νησιά. Όχι, όχι, για, το, γίνανε, για αυτά που γίνανε στα νησιά. Η τωρινή κυβέρνηση. Είναι, όχι, είναι αυτοί που υπέγραψαν. Για την γενικούμενη. Αυτοί που υπέγραψαν στον Ικό. Στοιχείο στη Σάμο και στη Μυτιλίνη. Ναι, το δάσος είναι. Ήταν κακή απόφαση. Ότι κάποιος υπέγραψε. Θα κάψουμε μόνο το δάσος. Ήταν όχι, κακή απόφαση. Να μην κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ότι κάνουν αυτή η εγκληματική ενέργεια με το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί, δεν μπορεί γιατί να τσιτώνεσαι, ρε, γιατί τσιτώνεσαι. Γιατί με έχει καταστρέψει. Της Δημοκρατίας είσαι. Όχι, της αλήθειας. Γιατί τσιτώνεσαι. Της αλήθειας. Και κάνετε προπαγάνδα, διότι αυτό το έχετε βάλει όλοι οι ρεπόρτερ. Το έχετε βάλει ναι, από 10 φορές. Ναι, 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 ναι. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ και για τα νησιά δεν λέγατε τίποτα. Ηχώ εγώ ηχώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σταματήστε να είστε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σταματήστε. ΣΥΡΙΖΑ, μας κουράσατε. Σ' αγάπω. Καταστρέψατε την Ελλάδα. Έχετε και πολιτική άποψη. Αυτό το πακό. 4 χρόνια είχατε αλαλία και αφωνία απολογίες που διέλυσαν την Ελλάδα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αθλητική εκπομπή. Αλλά αφού με προκαλείς. Όταν με προκαλείς. Εσύ μου τον άνοιξες τώρα. Εσύ μου τον άνοιξες. Το τελευταίο αντίο στον Κώστα Βουτσάκη. Όλοι αρέσει, όλοι. Σας το στέλνουν οι κανένας. Μπορεί. Άντε πρόεδρε με το ΣΥΡΙΖΑ και τρία δημοκρατία. Κουκουέ θα ψηφίσουμε. Πασόκ. Κουκουέ, ρε. Πουλο. Όχι. Κουκουέ. Βελόπουλο χθες το βράδυ. Θα κατέβω στις εκλογές. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Με το Βελόπουλο. Κι εγώ, Κυριάκο. Κυριάκο, πέντε φορές. Πέντε φορές. Να το βάζετε. Εμείς αντίθεση μέσα και να γράφετε ό,τι θέλετε. Θέλετε. Και να παίζετε ό,τι θέλετε. Και να λέτε ό,τι θέλετε. Σε όσους σας αντικρούν με την αλήθεια αμέσως. Γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας είσαι. Εντάξει, εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είπε. Εγώ δεν είμαι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ το παραδέχομαι. Είμαι. Τι, πιανού. Όλων. Λοιπόν, μαζί μας την κάθε πρώτη ώρα. Μόλις λέμε κάτι, γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ταμπέλα. Του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού τέτοιο. Ναι, ναι. Όχι, θα είμαστε πάω και ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Εντάξει. Άντε από εδώ. Δεν γίνεται. Γιατί δεν βάζεις, γιατί δεν βάζεις τον επιχειρηματία εγώ... που είπε για την τέτοια. Ότι ζητούσε 350 χιλιάρικα. Αυτό γιατί το παίζεις. Πρώτος από όλους έχω δείξει την ανυπαρξία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Τώρα τα λέτε. 4 χρόνια δεν έλεγα τίποτα. Να ακούσει περσινέ εκπομπέ. Τίποτα δεν λέγατε. ΣΥΡΙΖΑΡΑ, ΣΥΡΙΖΑΡΑ. Ερχόμαστε, λοιπόν, Χρύσανθε. Σε τρία χρόνια ξαναρχόμαστε. Καλά, καλά, ελάτε, να ξέρει. Να μην σα πω. ΣΥΡΙΖΑΡΑ. Ναι, το είδα. Λοιπόν, φίξατε, ναι. Κίνησες. Παιδιά, αθλητική εκπομπή. .gr. Παρασκευή λέμε σήμερα. Λέμε για το τέτοιο είστε του Ολυμπιακού. Λέμε είστε τη Δημοκρατία. Όλο ταμπέλε. Εσεί που κάνετε προπαγάνδα έμεση συνέχεια κάθε μέρα και βάζετε ηχητικά, κάνετε αναρτήσει κτλ. Δεν είστε, κάνετε τη αλήθεια εσεί. Εσεί το άνοιξατε το πολιτικό θέμα. Εγώ πήγα να μιλήσω για τη Δημοκρατία.
Εσύ άνοιξε πάλι πολιτικό θέμα. Δεν άνοιξε πολιτικό θέμα. Πολιτικό θέμα. Πέντε φορές ξεκίνησε η εκπομπή και στο μυαλό σου και θα βάλει το ηχητικό του και ναι, ένα πετρέτη. Μ' άρεσε πολύ. Και εμένα μ' αρέσει. Κορυφαία στιγμή. Και εμένα μ' άρεσε. Εντάξει. Κορυφαία στιγμή στη Βουλή. Γέλασα κι εγώ η αλήθεια. Δεν μπορούν να γελάνε. Σαν μπλε παιδάκι που είσαι. Δεν μπορούν να γελάνε. Καταρχήν δεν είμαι παιδάκι. Γαλάζια γενιά. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι παιδάκι. Σαν μπλε παιδί με παιδάκια. 42. Σαν μπλε πολίτη που είσαι. Δεν είμαι καθόλου μπλε πολίτη. Είμαι τη αλήθεια. 10 λεπτά να βρει το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αντιδράσω. Δεν με νοιάζει. Όλοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση τη χώρα. Αυτή είναι η διαφορά μα. Ότι δεν βρίζω το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι καλά η διαφορά μας. Όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει με πρώτο δεν το μπλε αυτό. Κόμμα και το πράσινο κόμμα είναι υπεύθυνοι αυτό για την κατάσταση τη χώρα. Αυτό είναι μια γενίκευση που δεν έχει καμία δεν ουσία. Στον παράδεισο. Καμία ουσία. Ούτε εγώ ούτε ο Κώστας και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κατέστρεψε όλα και τώρα θα τα ξαναφτιάξει ο Κυριάκος. Εγώ μιλάω για Ελλάδα καταστρέφεται από 80 χρυσάνε. Μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι μια γενικότητα. Μια γενικότητα ενός πολίτη που δεν συμμετέχει. Εγώ που συμμετέχω και βλέπω την καθημερινότητα και διαβάζω και ενημερώνομαι και δεν παίρνω μόνο ότι μου πασάρουν τα μέσα ενημέρωση στέριο και ενίοτε μόνο τα μέσα ενημέρωση που είναι φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ. Και μέσα ενημέρωση, Χρυσανδή. Που είναι φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ. Γιατί για εσάς ό,τι λέει το Open είναι Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το Μέγκα είναι κατάπτυστο. Έτσι λειτουργείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση το Μέγκα να πει κάτι καλό. Και αν πούμε εμείς ότι είπε κάτι καλό το Μέγκα, θα παίρνουμε το Μαρινάκι. Αυτή είναι η τακτική σας, αυτή είναι η πολιτική σας, αυτή είναι η βάση σας. Αν κάποιος είναι καλά με τον ΠΑΟΚ, είναι και καλός πολιτικός. Αν κάποιος βγει και λέει κατά του Μαρινάκη, τον κάνετε πρωτοσέλιδο. Αν κάποιος βρίσκει τον Καρυπίδη, θα γίνει πρώτο θέμα. Αν κάποιος βρίσκει τον Σαββίδη, θα είναι ελεηνός αλήτης και ρουφιάνος όποιος τον υποστηρίξει. Αυτό που θέλω αυτή να είναι πω, η τακτική σας. Πραγματικά μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στα ΜΜΕ των νησιών. Γιατί αν δεν υπήρχαν θέσεις στους σελίδες να βλέπουμε με βίντεο και βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα κανάλια τα τηλεοπτικά, δεν θα καταλαβαίναμε το τι έγινε σε Μυτιλίνη, Σάμο και Χίο. Μπράβο στους ανθρώπους. Εγώ πραγματικά δεν ήξερα αυτές τις σελίδες, αλλά πραγματικά κάνανε οι άνθρωποι πολύ καλή δουλειά. Τις έμαθες τώρα. Όμως. 4 χρόνια δεν τις ήξερες. Μισό λεπτό λίγο τώρα. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, Χρυσανθέ. Χειρότερα γινόντουσαν. Άκου λίγο. Έλα πιστά. Ποιος είναι? Ο Αντώνης Δρέμος και το Μαρινάκι. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί? Ναι, αυτό. Γιατί? Στις κερκίδες του Emirates για τον αγώνα της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Αντώνης Ρέμος. Μπράβο. Ο γνωστός τραγουδιστής μετά το τέλος του μάτζερ. Καρυπίδης θα υπάρχει και στο Χαριλάου. Α, μπορεί να τα μαζί. Το εδώ ήταν. Διασκέδασε σε ελληνικό μαγαζί στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα. Ικανό τον έχω. Γεια σου, ρε Κατερίνα, παιχταρά. Παιχταρά. Διασκέδασε στο Λονδίνο παρέα με τον ιδιοκτήτη Παϊ Ολυμπιακό Βαγγέλη Μαρινάκη και μάλιστα κάποια στιγμή πήρε στα χέρια το μικρό και τραγούδησε. Μεταξύ άλλων, παράφρασε τους στίχους γνωστού άσματος τραγουδώντας. Που έχεις για καμάρι σου αυτό τον πρόεδρό σου. Ένα. Πω. Στέριο. Αυτό μπορεί στον Ηρακλή δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Που τον ψηφίζαμε εσείς στις ψηφοφορίες. Τον ψήφισες, τι να κάνουμε. Πω. Ηρακλάρα, σ' αγαπώ. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας, Κορνήλιος Παλάς Χοτέλ. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 16 στρέμματα η ιδιοκτησία. Εκεί πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη, εδέσεις μετά το φανάρι της Αγχιάλου. Υψηλό επίπεδο σέρβις, τσεκαρισμένο. Άψογη εξυπηρέτηση, επίσης τσεκαρισμένη. Άνετη και μοντέρνα διακοσμένη χώρο, χωρί αυτό και είναι τσεκαρισμένο. Γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, άνετη χώρη, πάρκινγκ, ίντερνετ παντού. Εύκολη πρόσβαση. Σημείο φιλοξενίας για όλους τους αθλητικούς συλλόγους που το επιλέγουν για διαμονή και διατροφή. Κοντά στην πόλη αλλά και μακριά από τη φασαρία της. Ιδανικός προορισμός για άνετη διαμονή και χαλάρωση και έρχεται τριήμερο, παιδιά. Κανονίστε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Η Arsenal στο 2020 έχει σε όλες τις διοργανώσεις 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και χθες έκανε την πρώτη σίτα. Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Για κρατήσει τον Κορνήλιο. 2-31-07-23-700 ή στο cornelospalas.gr. Κορνήλιος Παλάς, πρέπει να πας. Είτε είσαι Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ. Είτε Άρης, είτε πάω και είτε Ηρακλής, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Το επιβεβαίωσε αυτό που σε ρώτησε η Ευηδής Μαριλής. Έχουμε τα τηλέφωνα και το όνομα και το όνομα και τα λοιπά. Λοιπόν, άνοιξαν τα σύνορα. Πρόσυγες από τη σειρά Στέλιο Ερντογάν από χθες, τον Εύρο. Περπατώντας περνάνε. Περπατώντας περνάνε, κοίτα. Να βγάλετε ένα τέτοιο. Ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό. Καλά, φταίει εννοείται. Βέβαια φταίει. Επικό σπάσιμο ποδιού. Η Britney Spears έσπασε το πόδι της μπροστά στην κάμερα.
Λοιπόν. Βρε να αποδίδει στον καθένα αυτό που πρέπει. Όλοι φταίνε. Δεν γίνεται να γελάει αυτό που έχει υπογράψει αυτό το νόμο και τα τραβάμε εξαιτία του. Να πω κάτι, να πω κάτι. Γιατί αυτό που υπέγραψαν για τα νησιά, για να μην μπορούν να φύγουν από τα νησιά. Για να στείλει ο άλλο τα μάτια εκεί και να κάνει αυτό το καραγκιοζηλίκι. Το υπέγραψαν του που γελούσε. Και να παίρνει και τα 8.000 αυτό που γελούσε. Και αντί να τον κατακρίνει που γελούσε, το λε ωραίο πράγμα. Αυτό που γελούσε το, το υπέγραψε. Το λέει ω χιουμοριστικό. Αυτό ο πολιτικό δεν υπάρχει. Άκουνα πω λίγο. Είπε αυτό που πει να πει, θα πω εγώ το που να το λέει ω χιουμοριστικό, ρε Χρυσανθέ. Η κουβέντα δεν είναι Χρυσανθέ ποιο φταίει για το μεταναστευτικό. Για μένα αυτό είναι. Το, το γέλιο το αυθόρμητο ήταν γιατί είπε ότι δεν αποχώρησαν τα μάτια. Ναι, και ολοκλήρωσαν το έργο τους. Γελάει, χρήσατε και το πόμολο στην πόρτα της Βουλής. Το πόμολο να γελάσει αυτός που υπέγραψε το, το νόμο αυτόν ως ελληνικού κράτους και το δέχτηκε. Δεν μπορεί για να γελάσει. Αυτός που το υπέγραψε. Προφανώς τα μάτια γιατί πήγαν εκεί. Γιατί πήγαν εκεί τα μάτια, ξέρεις. Τα ΜΑΤ πήγαν χρήσιμα για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι, ποια είναι η δουλειά τους. Που δεν είναι να δέρουν το κοσμάκι. Ποια είναι η δουλειά τους, ξέρεις. Ούτε να κάνουν κολοπάκι, ούτε να χρήσιμα για να φωνάζουν τουρκός πορεί. Εσύ λες τώρα, κάποιες αλητίες. Άσε με ρε χρήσιμα. Θα λαϊκίσεις κι άλλο ή θα μιλήσουμε κανονικά. Τα ΜΑΤ τώρα. Για ποιο λόγο τα στείλαν τα ΜΑΤ εκεί, αγόρι μου. Για ποιο λόγο τα στείλαν τα ΜΑΤ εκεί. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για να λένε ο τουρκός προς τους χιώτες. Αυτό θα συνεχίσει να λαϊκίζεις. Ναι, αυτό. Για ποιο λόγο. Μα δεν ξέρεις καν γιατί τα στείλαν και κάνεις πολιτική. Πες μας εσύ, χρήσιμα. Κάνεις πολιτική! Στείλανε... Τα στείλανε γιατί δεν μπορούν να στείλουν τον κόσμο όλον αυτό που τον έχουν παστώσει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να φύγει από το νησί ο κόσμος. Γιατί αν πάει στην υπηρετική Ελλάδα, δεν μπορεί να τους γυρίσει πλέον πίσω στην Τουρκία. Στείλανε λοιπόν τα ΜΑΤ για να φτιάξουν με το μυαλό τους αυτές τις υποδομές και το σε συγκεκριμένο σημείο που οι κάτοικοι αντιδρούν και δεν τους θέλουν εκεί πέρα. Γι' αυτό στείλανε τα ΜΑΤ. Αν ο ματατζής είναι μπούφος ή αλήτης. Και λέει τουρκόσπορο, αυτό δεν αναιρεί το τι έχει υπογραφεί από την κυβέρνησή σου. Αλλά εσύ παίρνεις και λαϊκίζεις με την εικόνα του ματατζή του αλυταρά. Για να σε ικανοποιήσω. Του αλυταρά, των αλυταράδων. Μη φωνάζεις. Να μην τους στέλνουν. Των αλυταράδων. Να μην τους στέλνουν. Που λένε τουρκόσποροι και δεν πας στην ουσία. Δεν ξέρεις καν γιατί είναι εκεί. Λαϊκίζεις απλά. Πήγαν λοιπόν εκεί για να κάνουν αυτό με τις υποδομές. Και κάνουν οτιδήποτε. Για να τους βάλουν. Έχεις δει τους ανθρώπους αυτούς που τους έχουν στηβαγμένους. Έχεις δει! Οτιδήποτε άλλο χρήσατε πέρα από την κοινωνία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι, Στέριο. Όταν βγαίνει λοιπόν ο Στέριο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία όμως. Πάμε στην ουσία. Γιατί τους στείλανε εκεί πέρα για να κάνουν το θέμα των υποδομών. Σωστά. Το κάνανε. Πώς θα το κάνουνε. Με έργα όπλα. Άρα πώς βγαίνει ο υπουργός και λέει ολοκληρώσαν το έργο τους. Ποιο είναι το έργο τους. Πώς το ολοκληρώσανε. Διαφωνώ εγώ ότι αυτό που είπε είναι κωμικό. Εγώ διαφωνώ στο ότι γελάει αυτός που είναι η αρχή του προβλήματος. Που είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε αυτό τον κανονισμό και τη συμφωνία με την Τουρκία. Είναι ένα κομμάτι οι ρίζες του κακού που έχουν τεράστιο ευθύνο μερίδης, ευθύνης μερίδιο προηγούμενη. Εντάξει, και είναι άλλο κομμάτι το τι βιώσαν τα νησιά από τη συμπεριφορά, όχι όλων, πολύ μεγάλη μερίδα των ανδρών των ΜΑΤ. Ωραία, άκουσε με λίγο για να καταλάβεις πόσο λαϊκισμός είναι αυτό που κάνετε. Φύγαν τα ΜΑΤ. Φύγανε. Λύθηκαν τα προβλήματα των κατοίκων. Από αυτό που υπέγραψε αυτός που γελούσε! Λύθηκε το πρόβλημά του! Απάντησε μου! Λύθηκε! Δεν λύθηκε! Άρα! Είναι έργο της κυβέρνησης να το λύσει τους επόμενους μήνες. Αυτός που γελούσε όμως, φίλε, είναι αυτός που το δημιούργησε! Με την υπογραφή του να μην μπορώ να το στείλω στην εδώ χώρα. Να το στείλω στην Ορεστιάδα, να το στείλω στην Αθήνα, να το στείλω στη Θεσσαλονίκη. Σε δομές, σε ξενοδοχείο ανθρώπινο. Να μείνει ως άνθρωπος και όχι ως ζώα που τους έχουν στιβαγμένους ανθρώπους. Αυτό δεν καταλαβαίνεις με στην τρέλα σου να την πει στην κακιά Νέα Δημοκρατία και στην κακιά κυβέρνηση. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Τα ΜΑΤ φύγανε λοιπόν. Οι αλυταράδες που λέγανε έτσι να περάσουν ΕΒΕ, να τους αποτάξουν από το σώμα, να τους στείλουν όπου να τους στείλουν. Φύγανε όμως. Το πρόβλημα για τον κάτοικο παραμένει και παραμένει γιατί αυτός που γελούσε υπέγραψε ότι δεν μπορούν να φύγουν από το νησί. Αλλά όταν δεν ενημερώνεσαι για να πει την πραγματικότητα και απλά στέκεσαι στο λαϊκισμό του θέματος, αυτό θα γίνει. Γιατί το πρόβλημα παραμένει για τα νησιά εκεί πέρα. Γιατί το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι, χιλιάδες ψυχές, χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι είναι εκεί πέρα στιβαγμένοι. Χωρίς καμία υγιεινή. Πας να τους φτιάξεις δομές, να τους βάλεις ένα κεραμίδι από πάνω, αντιδρά ο κόσμος. Και εγώ στη θέση του αντιδρούσα. Και εγώ στη θέση του αντιδρούσα, δεν κάνω το μάγκα. Το ίδιο θα κάνω ήταν δίπλα σε μένα. Θα αντιδρούσα κι εγώ. Θα έλεγα όχι γιατί εδώ στον άλλον. Το θέμα όμως είναι στα κανάλια όπως λες, το αν είπε τουρκόσπορη, το αν ο ματατζής κοπανάει. Που πρέπει να είναι θέμα, που πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη για όλους αυτούς, που πρέπει να αποταχθούν από το σώμα. Αλλά δεν είναι το μόνο θέμα.
Αυτός που γελάει είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί αυτός που γελάει είναι η αρχή του κακού. Καλά, Χρήσανθε, καλά. Εσύ πες άλλο πράγμα. Σου δείξαμε το κόμμα. Πάλι το ίδιο, το ίδιο παράδειγμα. Παιδιά, δεν κουραστήκατε. Σου είπα 10 πράγματα, δεν απάντησες τίποτα και λες μια. Να μην την πω τώρα στον Χρήσανθε. Αέρα περί κόμματος. Να! Και το ένα το κόμμα, να και το άλλο το κόμμα. Χρήσανθε, δεν το δείχνεις. Δεν το δείχνεις. Η αλήθεια είναι ακομμάτιστη. Και δυστυχώς εσείς δεν την έχετε. Δεν το δείχνεις. Το μόνο που κάνετε είναι προπαγάνδα και λαϊκισμό. Πολλά χρόνια τώρα. Γιατί έτσι μάθατε. Έτσι μάθατε από παιδιά. Μετά το ηχητικό που είναι 17 δεύτερα, θα άλλαζα θέμα. Δεν είμαι εξοργισμένος με όσους γελάνε, δεν το άκουσα μόνο σε σένα. 25 φορές το άκουσα. Γελάει αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα. Και αντί να τον κατακρίνεις, τον επενείς κιόλας. Γιατί αυτό ήθελαν να κάνουνε. Αυτό κάνουνε. Στεκόμαστε στο ότι είπε μια μπουρδα ο συγκεκριμένος. Είπε την μπουρδα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ξαναρωτάω. Φύγανε τα μάτια. Ο μπουρδας είναι υπουργός επικρατείας. Φύγανε. Και ο προηγούμενος ο υπουργός επικρατείας μπροστά του καταγγέλθηκε ότι στον Υπουργό Δικαιοσύνης ήταν λεφτά. Δεν το είδα να το παίζει στο ηχητικό. Χρήσανθε, εγώ θα πω το εξής για να τελειώσω και λέει ότι θέλεις και τσίριζες όσο θέλεις. Είναι τραγικό να βλέπω το 2020 ανθρώπους να μαλώνουν για τα κόμματα. Και να είναι μόνο υπέρ του ένα κόμμα του. Όχι να μαλώνει. Ποιος μαλώνει για τα κόμματα. Να υπερασπίζεται ένα κόμμα. Και να μην καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι υπεύθυνοι το ίδιο για την κατάσταση της χώρας μας. Δεν είναι όλοι υπεύθυνοι το ίδιο. Να ζεις στο μπλε συννεφάκι σου και να πιστεύεις ότι αυτή η κυβέρνηση θα φτιάξει τα πράγματα. Τα ίδια. Σου κάνα 10 ερωτήσεις, δεν απάντησε καμία. Είσαι σαν την υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ. Να ζεις στο μπλε συννεφάκι σου και να πιστεύεις ότι αυτή η κυβέρνηση θα βάλει επιτέλους δεν θα κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση. Απολύτως και δεν μπορεί γιατί δεν. Δεν αποφασίζουν οι κυβερνήσεις εδώ. Γιατί δεν τα λέει Χρήσανθε πριν βγει ο Κυριάκος και έλεγε θα πρόβλημα, κάνω αυτό, θα κάνω πρόβλημα, το άλλο και αυτό. Να με πάρει κάνω... υπεύθυνο επικοινωνίας, θα του πω να τα λέει αλλιώς. Να σε πάρει για να ησυχάσουμε. Δεν θα, όχι, θα είμαι και εδώ. Τουλάχιστον οι φωνές σου να έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να ζεις την οικογένειά σου επί 10 φορές, γιατί τα χρήματα στην πολιτική είναι 10 φορές περισσότερα. Να μην τσιρίζει τζάμπα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσο δεν τσιρίζει ο Άδωνης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για το κόμμα του. Εσείς που κάνετε όλη αυτή την πολιτική πέρα του ΣΥΡΙΖΑ παίρνετε τουλάχιστον τίποτα. Δεν κάνω καμία. Με έχεις ακούσει καμία πολιτική πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έκανες πριν ήταν. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η έμεση. Η έμεση, αυτό είναι. Η έμεση πολιτική. Και μόλις σας το επισημαίνει κάποιος, είστε της Νέας Δημοκρατίας. Είστε το τέτοιο. Είστε το τέτοιο. Είστε αμέσως τέτοιο. Τα μπλε συννεφάκια, τα μπλε παιδάκια. Μπλε παιδάκια είμαστε γιατί είμαστε η Ρακλάρα. Ναι, Κώστα. Έχουμε δείξει 10 θέματα της τωρινής κυβέρνησης και 10 φορές έχεις αγανακτήσει. Μας έχετε κουράσει. Στέριο και εσύ τώρα. Εντάξει, ήρθες να μας βάλεις το βίντεο του βουλευτή, να γελάσουμε και ο άλλος από εκεί χειρότερα από το Βελόπουλο φωνάζει. Εντάξει. Δεν ξαναμιλάω. Έπρεπε να πάω σε σύσκεψη. Σε σύσκεψη. Για τα μέτρα τάξης. Πώς θα σε φέραμε εδώ για να μιλάς. Ναι, τι να μιλάω, δεν μπορώ να μιλήσω. Όταν λέτε βλακίες για τα πολιτικά. Αθλητική εκπομπή. Βλακίες. Βλακία είναι. Όχι, Κωστά, μπορείς να πάρεις μια θέση και να πεις. Χρήσανθε, κάθε φορά που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία φωνάζει πιο πολύ τον Άδωνη. Σου υποδεικνύεται. Σου υποδεικνύεται. Σωστά, σωστά. Χρήσανθε, λοιπόν. Έχεις άποψη για το συγκεκριμένο, για να το κλείσουμε. Εγώ λέω ένα πράγμα ότι έχει θιχθεί η Νέα Δημοκρατία 10 φορές και έχει επαναστατήσει ο Χρήσανθος. Ισχύει ή όχι. Ισχύει. Φωνάζει πιο πολύ τον Άδωνη για θέματα του κόμματος. Σε αυτά που λέω όμως έχει και δίκιο σε μερικά. Μα είπε εγώ ότι είχε άδικο. Άρα γιατί... άρα γιατί πρέπει να έχω το χαρακτηρισμό του Νεοδημοκράτη ενώ έχω δίκιο. Σε αυτά που λέει έχει δίκιο. Ενώ αυτά που λέω σου λέω λύθηκε τώρα, το βέβαια, πρόβλημα. Δε, εγώ λέω ότι λύθηκε θα το πρόβλημα έκανε χάλια η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Θα τα κάνει εξίσου χάλια, δεν ξέρω αν τα κάνει χειρότερα. Ή λίγο, λέω εγώ θα πω εξίσου. Εσύ όμως είσαι στο μότο ότι οι άλλοι τα κάνανε. Χάλια, δεν μπορώ να έχω άποψη. Και αυτοί προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Άποψη δεν μπορώ να έχω. Πρέπει η άποψή μου να είναι κατευθυνόμενη δηλαδή. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Και η γενίκευση αυτή που λέμε ότι φταίνε όλοι. Ναι, για μένα είναι λάθος. Όχι, λάθος είναι αυτό που έλεγα πριν. Ότι είναι λάθος το φταίνε όλοι. Ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις και φταίνε όλοι και φταίνε όλοι. Χθες που βγήκε, που ήρθε ο Κωστής και μας είπε ότι κάποιος έβγαλε τον Κυρτζίκη. Έλεγε στον Κυρτζίκη. Ναι. Έβγαλε έναν πρόεδρο ότι θα σου πει με την ίδια λογική που κάνεις εσύ που υποστηρίζεις αυτούς που γελάνε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα σου πει κι άλλο. Το πρώην πρόεδρο τη ΕΠΟ έβγαλα. Εντάξει, δεν του υποστηρίζει. Το έβαλε για να γελάσουμε. Δεν το έβαλε. Το έβαλε ως χιουμοριστικό εσταντανέ. Εδώ δες τι γίνεται. Εδώ δες. Εδώ γιατί έχει γίνει αυτό. Ναι, σου ξαναλέω. Φύγανε τα μάτα από τα νησιά. Λύθηκαν τα προβλήματα. Χρήσανθε, η απόφαση για να σταλούν μάτα εκεί ήταν λάθος. Όχι λάθος, τραγική ήταν. Το είπα. Αυτό. Σε αντίθεση με το Στέργιο που δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό κατακρίνουμε την κυβέρνηση. Κάποιος που είναι Στέργιο στο payroll της Νέας Δημοκρατίας ή στα μπλε συννεφάκια ή όλα αυτά που λες, δεν θα έλεγε ότι είναι τραγική απόφαση. Και αυτή που θα προσπαθούσε να τη δικαιολογήσει. Και απ' την άλλη, αυτοί τώρα που κυνηγάνε τα ΜΑΤ και φωνάζουν, αυτοί βάζανε 5 ευρώ όμως τη φόρτιση στο κινητό κάποτε. Τέλος πάντων, όχι αυτοί, κάποιοι. Εσύ. Κάποιοι, μπορεί να μην αυτοί, άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να γελάει αυτό που υπέγραψε όμως αυτό το λόγο για τον οποίο είναι κοιτάμε.
Εντάξει, ο Στέργιο δεν ήξερε για ποιο λόγο. Γελάσαμε τα δύο. Δεν ήξερε. Ξέρετε, δεν το απάντησε. Το μόνο που λες είναι η προπαγάνδα. Και όπως λέει ένας φίλος, λες και η Νέα Δημοκρατία δεν υπεγραφεί το ίδιο. Λέω 435. Παιδιά, αυτά τι είναι. Υπογεγραμμένα παιδιά είναι αυτά. Υποθετικό, όχι. Εγώ σου λέω το ίδιο θα υπέγραφε. Δεν το υπέγραψε όμως αυτή. Αυτή η προηγούμενη. Αν η Νέα Δημοκρατία, φίλε, το υπέγραφε και γελούσε, θα έλεγα το ίδιο πράγμα ακριβώς. Όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές. Υπογεγραμμένα παιδιά είναι αυτά, δυστυχώς. Όχι απλά υπογεγραμμένα, είναι αυτό που του λέω. Γιατί λέει τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι υπόδουλος. Όσους δεν το έχετε καταλάβει. Ό,τι λένε, είδε. Περίμενε, βέβαια, ο Τσίπρας είπε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Ναι, βέβαια, και βγήκαμε. Τελειώσαμε, ναι, είμαστε οκ. Okay. Και θα βγούμε και το νέο, ναι. Όχι και τέτοια. Στέργιο. Αλλά. Και τότε γελούσαμε. Βαρέσαμε και τους ζουρνάδες τότε. Ναι. Αυτοί που γελούσαν βαρούσαν τους ζουρνάδες. Θα βάρανε οι αγορές και περίμενα τα ούλια. Στην ουρά για να πάρω 20 ευρώ για να το μοιράσω ένα πεντάευρο στα ναι, παιδιά μου. Και εγώ ήμουνα, ναι. 20 ευρώ. Αλλά εκεί δεν είδα τέτοιο. 40. Συγγνώμη. 40. Σα δίκησα. 40. Εκεί δεν είδα ευαισθησία. Καμία δεν υπήρχε. Ούτε ποσταρίσματα είδα. Από όλους όσους ποστάρουν τώρα. Αλλά εκείνη δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η φωνή της αλήθειας. Εμείς, άμα λέμε κάτι, ταμπέλα κατευθείαν. Ταμπέλα. Ο Ολυμπιακός τι άλλα νέα παιδιά. Δείγμα της εποχής και αυτό βέβαια, έτσι. Όποιος λέει την αλήθεια, ταμπέλα. Ταμπέλα, Φιλομαρινάκης. Φασίστας. Αριστερό τέτοιος. Δηλαδή αυτός ο αλυταράς τώρα που σπάει το αυτοκίνητο, ματατζής. Θα πω εγώ καλό λόγο για αυτόν. Αλλά αυτός είναι ένα πρόβλημα που σπάει το αυτοκίνητο. Δεν λύνει το μεταναστευτικό. Που γελάει αυτός που υπέγραψε. Το μεταναστευτικό δεν λύνεται. Αυτό δεν καταλαβαίνεις εσύ. Τι δείχνουν τα κανάλια που τα ξεφωνίζετε. Ποιανού δουλειά κάνουν αυτή τη στιγμή τα κανάλια. Της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης τη δουλειά κάνουν τα κανάλια, Στέργιο, που τα ξεφωνίζεις. Που δείχνει τα σπασμένα κι αυτά. Που δεν στέκεται καθόλου σε όλο το μεγάλο το θέμα. Όλα πρέπει να τα δείχνουν τα κανάλια. Με αυτό λέω. Όλα δεν δείχνουν όλα όμως, δείχνουν μόνο το ματατζί που σπάει. Εντάξει, δείξαν και τους άλλους που δεν είναι τους ματατζίδες στο ξενοδοχείο. Και ορθώς το δείχνει. Οι ματατζίδες τώρα είναι δυνατόν εσύ, Χρήσανθε τώρα. Αυτή εδώ πέρα τι είναι αυτό τώρα. Είναι τώρα εικόνα αυτή αστυνομικών. Αυτή τι είναι. Με τα πολιτικά που βάλαν το κράνος και καλά για να κάνουν τέτοιο ρεβάνς. Είναι αστυνομική καταρχήν. Τι είναι. Αφού φεύγαν μετά με το πλοίο, με τα πολιτικά, κοίτα, τους κυνηγάνε. Πολύ ωραίοι. Τώρα εντάξει, είναι γελοί τώρα αυτοί. Όχι απλά γελί, αυτοί τώρα εκπροσωπούν το αστυνομικό σώμα. Όχι, αυτοί όλοι πρέπει να εξαφανιστούν λοιπόν, από το αστυνομικό σώμα. Να εξαφανιστούν και να τιμωρηθούν. Έχουμε παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σίγουρα. Δικαιοσύνης όχι. Τι είναι δικαιοσύνη. Δημόσιας τάξης. Δημόσιας τάξης. Χρυσοχοίδης. Συγγνώμη, ναι. Χρυσοχοίδης. Ο δημόσιας τάξης και ο αρχηγός αστυνομίας. Έπρεπε ήδη να. Αλλά να σου πω κάτι. Ο αστυνομικός διευθυντής εκεί. Πότε παραιτήθηκε κανένας από αυτούς. Πότε παραιτήθηκε. Αυτό λέμε. Γι' αυτό ζούμε σε μια χώρα. Αυτό όμως είναι κριτική. Όχι μόνο να κάνουμε χαχαμπουχουχού και στοχευμένα προς μια κατεύθυνση. Όλοι. Να λοιπόν. Το παίζουμε απολιτικ, αλλά με την ουσία να εξυπηρετούμε την κατάσταση. Όπως κάναν κάποτε οι Ρώσοι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Με τη σφαγή, στο δάσος, με τους Πολωνούς. Πήγαν, τους καθαρίσαν οι Σοβιετικοί. Και βγάλανε μετά το παρουσιάσαν το έκανε οι Ναζί. Οι Ναζί είναι κακοί, το ξέρουμε. Κάνανε θηριωδίες απίστευτες. Τους χρεώσαν άλλη μία λοιπόν. Γιατί για επικοινωνιακούς λόγους. Τότε και η ενημέρωση ήταν ακόμη τώρα, χειρότερη. Ενώ τώρα είναι καλύτερη. Τώρα. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε ποιος λέει τι. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο αυτό που είπαμε τις προάλλες. Να ανοίγουμε το ένα κανάλι και να ξέρουμε ότι θα πει για τη μια ομάδα. Και να ανοίγουμε το άλλο κανάλι και να ξέρουμε ότι θα πει για την άλλη ομάδα. Ωρα. Και όλοι εμείς που είμαστε άλλες ομάδες. Να κοιτιόμαστε. Επιλογή του κόσμου ήταν. Ο κόσμος αυτό θέλει. Κοίτα πώς μπαίνουν, κοίτα. Μια χαρά. Κοίτα. Περπατώντας. Ωραία. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, Χρυσάνθε, να κλείσει τα σύνορα. Πώς. Να στείλει ΜΑΤ. Όχι. Και να λέμε τι τους βαράτε. Όχι. Είναι, τι είναι, τι είναι θα κάνουνε. Να κλείσει τα σύνορα και να κηρύξει ΑΟΣ. Πώς. Άρα να πάει σε πόλεμο. Ναι. Ωραία. Μπράβο, Κώστα. Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι πάει. Ναι, αλλά όταν έλεγε να έτσι πάει, να αυτό θα φράκτης, πει δυναμική. Όποιος έλεγε να πει φράκτης εκεί έλεγε είναι φασίστας. Δυναμική πολιτική αυτό θα πει. Κηρύσεις ΑΟΣ. Που είναι δικιά σου και δεν το κάνεις γιατί φοβάσαι, κοκοκό, και κλείνεις τα σύνορα. Όποιος έρχεται. Τι πάνε να επικλίνουν τα σύνορα, Χρυσανθέ. Όποιος πάνε να περάσει, φίλε. Δεν τον αφήνεις. Μπορεί να το πω. Στα Σκόπια μπορούν να περάσουν. Όχι. Γιατί. Είναι κλειστά τα σύνορα. Τι γίνεται, τι έχουν εκεί. Φράχτες. Και. Αστυνομία. Και στρατό. Αυτό θα επικλίνουν τα σύνορα. Κλείνω τα σύνορα, θα πει δεν περνάει κανείς. Είμαστε εμείς. Αυτό θα πει. Μα άμα το κάνεις, Κώστα, οι ίδιοι πάλι θα φωνάζουν.
Αν το κάνεις θα πρέπει δυστυχώς να, τέλος πάντων. Ναι, και γιατί και να αποκλείσω, για να σου το πω και στην άλλη πλευρά. Να φας μετά το χρέωμα, να, μετά θα λένε τους... Και γιατί να αποκλείσω τον πραγματικό, το μετανάστη, τον πρόσφυγα από μια καλύτερη ζωή. Συμφωνώ, έτσι πρέπει, κανονικά. Τον κανονικό. Αυτός που είναι φασίστας δεν θέλει κανέναν. Σωστά. Αυτός που είναι μυσαλόδοξος δεν θέλει κανέναν. Σωστά. Εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ λέω ότι γιατί να αποκλείσω αυτό. Αυτός γιατί να που έχει ανάγκη να μπει, εννοείται. Ναι, να μην υπάρχει μια σωστή αξιολόγηση. Που ζητάει άσυλο. Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση, η ΜΚΟ. Και αυτό είναι πολύ γενικό. Άστο. Τώρα όταν λέμε ΜΚΟ, υπάρχουν και ΜΚΟ χρήσανθοι που παλεύουν πραγματικά και βοηθάνε. Υπάρχουν και άλλοι που. Και ποιος έχει τη μεγαλύτερη ΜΚΟ, Στέργιο. Ποιος. Στέργιο. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ. Ποιος. Ποια. Μαρέβα. Η Δάφνη Μητσοτάκη. Η Δάφνη ποια είναι? Η κόρη. Η κόρη του... Η κόρη. Κάτι να πες και αυτή. Η κόρη. Make a difference, youth, helping youth. Να μεγαλώνει το βιογραφικό της οικογένειας. 16 χρονών, 17. Τι ΜΚΟ έχει. Άξιοι άνθρωποι. Make a difference, youth, helping youth. Άξιοι άνθρωποι. Που βοηθούν την προσαρμογή νεαρών προσφυγόπουλων. Στην Ελλάδα. Ταρατατατατα. Για να τα λέμε και τα άλλα. Χρυσαθέ. Η κόρη του είναι, του Βουτσά. Ίδια είναι. Που κλαίει. Ναι. Εντάξει, κόρη του. Και σένα, η κόρη σου ίδια είναι με σένα. Όντως. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Καλό ταξίδι. Κυδεύεται ο Κώστας Βουτσάς στο τελευταίο χειροκρότημα. Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά. Πάμε στο διάλειμμα. Φτάσαμε ήδη στο διάλειμμα. Το έχουμε ξεσκίσει. Παρά 20 είναι. Ναι, ρε παιδιά. Αφού μα ξεκινάς δεν είναι. Ναι, ρε παιδιά. Με τον Γεραπετρίτη. Πάμε το 12.30. Με το που μπήκε αυτό ήθελε να βάλει. Με το γερα... Πάω στη σύσκεψη. Μία ο οποίο επειδή ξέρει να πει για τον Πάο και αυτό. Αυτό που σε έσωσε δηλαδή. Έβαλε. Σωστό. Και τον κοροϊδεύετε τώρα. Και τον κοροϊδεύετε. Μια που σα έσωσε αχάριστη. Πρώτα. Να πέσετε. Ο Κούς το είπε, παιδιά. Δεν το είπα εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Το ότι κάνουμε πράσινο μικρόφωνο εκπομπή δεν λες τίποτα. Στέργιο. Πώς το βλέπεις, πράσινο. Πες το ίδιο πράγμα είναι, πλέον. Δεν θέλω να πω κι άλλο. Εβδομάδα πάλι. Λοιπόν, έχουμε τις απόψεις μας, έχουμε εντάσεις, αλλά να ξέρετε, είμαστε αληθινοί τουλάχιστον. Δεν κρυβόμαστε, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και το υπερασπίζεται. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μια συνέντευξη η οποία θα είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με το αντικείμενό μας, αλλά θα μου πεις και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής διαφορετικό ήταν σε σχέση με το αντικείμενό μας. Θα μιλήσουμε για το θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με αυτή την για μένα παράνοια που επικρατεί και δεν πρέπει να επικρατεί αυτή η παράνοια, αλλά θα κάνουμε μια συνεντευξούλα σχέση με τον κορονοϊό και όλη την κατάσταση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η ειδικότητά του, αν όλα πάνε καλά, Μαριλίζ, και να μας το δώσεις κιόλας για να μιλήσουμε στον αέρα. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να μαλώνουμε με το Στέργιο για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ένα και τον άλλον. Λοιπόν, μάλιστα. Επιβεβαιώνεις αυτό που υπόθηκε σε άλλο ραδιόφωνο, ότι Βρίζας και Διαμαντόπουλος είναι εξωτερικοί συνεργάτες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρω, όχι. Με ενδιαφέρει από την άποψη, καταλαβαίνεις ποια άποψη. Ναι. Για το αν ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι όντως σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Μου το έστειλε ένας φίλος. Πρέπει να έχουμε το καλεσμένο μας. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Θα πάμε να καλημερίσουμε. Καλησπερίσουμε πλέον. Περάσαμε την 12η μεσημβρινή. Τον κύριο Μανδαλιανό Κλεάνθη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στους φίλους των Εύωσμο, γιατί πολύ απλά είναι και ο Δήμαρχος Εύωσμο, αλλά νομίζω ότι το χαρακτηριστικό για το οποίο νιώθει ιδιαίτερη τιμή είναι ότι είναι γιατρός. Τι κάνετε, γιατρέ μου, είστε καλά? Γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε. Καλησπέρα. Να το πάρετε. Μας λοιπόν, επιτρέπετε ο ελληνικός καταρχήν? Ναι, φυσικά, Κλεάνθη με λένε. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κλεάνθη, εσείς, Χρήσαντος εγώ. Ο Στέργιος είναι στην παρέα μας. Σας καλέσαμε, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο θέλουμε και ως ραδιόφωνο αλλά και γενικότερα και ως δημοσιογράφοι είναι να υπάρχει μια ψύχρεμη προσέγγιση των πραγμάτων, γιατί φαντάζομαι το ζείτε και εσείς. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ζει σε μια παράνοια με όλο αυτό με τον κορονοϊό και τα λοιπά, αλλά κυρίως να έχουμε και δύο λόγια πρόληψης
σε σχέση με το, με το πώς πρέπει η καθημερινότητά μας να διαμορφωθεί πλέον. Γιατί πλέον χτύπησε την πόρτα και της χώρας μας και της Θεσσαλονίκης ο περίφημος κορονοϊός. Σωστά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι αυτό που είπατε, το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός, όχι ο κορονοϊός. Mm-hmm. Ο κορονοϊός πραγματικά είναι ένας μεταδοτικά, έτσι, πολύ μεταδοτικός ιός, όπου μπορεί να μεταδοθεί με σταγονίδια κατά την ομιλία από το ένα άτομο στο άλλο. Οπότε το βασικό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε στους χώρους μεγάλου συνωστισμού. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σε ένα συνωστισμένο λεωφορείο κάποιος βγήκε δίπλα μας, ας κρατήσουμε μια απόσταση καλού κακού, χωρίς όμως να είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή το φαινόμενο το κυκλοφορούμε όλοι με μάσκα, το θεωρώ ότι είναι σαν θέαμα φεδρό. Mm-hmm. Θα κάνουμε απολύμανση στα σχολεία μόνο όταν υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα. Περαιτέρω προληπτική απολύμανση δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι αυτός ο ιός επικάθεται σε επιφάνειες και ζει επί μέρες και υπάρχει φόβος να τα κολλήσει κάποιος. Θα γίνει απολύμανση μόνο αν υπάρχει λόγος. Η οποιαδήποτε προληπτική απολύμανση είναι ανώφελη. Mm-hmm. Το να είμαστε, πήγα στο κέντρο υγείας σήμερα το πρωί και δεν υπάρχει κάτι, κάποιο κρούσμα το οποίο να μας ανησυχεί. Υπάρχουν φυσικά πολίτες οι οποίοι ήρθαν με συμπτώματα μνηστικού, αλλά οι όσοι που κυκλοφορούν είναι οι εκατοντάδες. Οπότε ας είμαστε ψυχραιμοί, να έχουμε λίγο μια, αν θέλετε, λογική στάση απέναντι στα πράγματα, όχι να φοβόμαστε τη σκιά μας, όχι να φοβόμαστε τον οποιοδήποτε. Τώρα, προληπτικά, η κεντρική εξουσία αποφάσισε να μην γίνουν καναβαλικές εκδηλώσεις, υποκριτικές εκδηλώσεις. Ναι. Οφείλαμε να συμμορφωθούμε. Αν θέλετε, το κάνουμε για το φόβο των Ιουδαίων. Mm. Αλλά μην φτάσουμε για το φόβο των Ιουδαίων να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ανώφελα και φεδρά. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβληθεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και δεν σημαίνει ότι κουλάει τον κορονοϊό θα καταλήξει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η θνησιμότητα που αναφέρθηκε, ότι είναι μεγάλα τα ποσοστά, αν σκεφτούμε τον πληθυσμό της Κίνας αναλογικά με τους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν, πραγματικά ότι σε μια χώρα δισεκατομμυρίων κατέληξαν, ακούγεται 2.000 πόσα άτομα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. 2-300. Αλλά, ναι, 2-300. Δεν είναι και πάρα πολλά τα άτομα αναλογικά με τον πληθυσμό. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβλήματα υγείας, είτε από το καρδιακό σύστημα είτε από το αναπνευστικό σύστημα, και κάποια στιγμή επιβαρύνθηκαν από αυτή την ίωση. Θα μπορούσε και μια άλλη ίωση απλή που ο υπόλοιπος κόσμος την περνάμε στο πόδι να οδηγήσει στο θάνατο και κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Ας είμαστε ψύχρεμοι. Μην νομίζουν ότι όποιος κολλήσει τελειώνει κιόλας. Αυτό να φύγει, να φύγει αυτή η νοοτροπία του κόσμου. Αυτό το φεδρό με τις μάσκες, όπως σας είπα, και το αποφεύγουμε να κάνουμε χειραψίες με τον άλλον, είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι. Όχι λίγο, πολύ τραβηγμένο μάλλον. Γιατρέ, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Απλά ξέρετε τι είναι αυτό που έχει ανησυχήσει περισσότερο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι θανάτους είχαμε και από τη γρήπη, από το Ιτανία, κάθε χρόνο υπάρχουν, και φέτος νομίζω έχουμε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα κάπου 77-87 θανάτους από τη γρήπη. Παρόλα αυτά, πρώτη φορά και η κυβέρνηση και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως η κυβέρνηση στην Ιταλία ή δεξιά-αριστερά πάνε σε κάποια μέτρα πιο αυστηρά. Είπαμε τώρα για την αναβολή αυτή των καναβαλικών εκδηλώσεων. Πέρσι, ας πούμε, δεν έγινε το ίδιο. Η πρόπερση που είχε η έξαρση το ΙΤΑ 1-1, ή με το, θυμάμαι εγώ, με τη γρήπη αυτή των πτηνών κτλ. Που υπήρχε παλαιότερα κτλ. Πρώτη φορά και οι κυβερνήσεις πάνε σε κάποια μέτρα έτσι λίγο πιο αυστηρά, και είναι αλήθεια ότι αυτό προκαλεί την ανησυχία. Ναι, είναι λίγο και υπερβολικά τα μέτρα, αλλά να σας πω κάτι. Όταν ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, κυρίως από εσάς τους δημοσιογράφους, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, κάποια πράγματα λίγο τα παρουσιάζετε, αλλά μερικές φορές ίσως λίγο τα μεγενθύνετε. Ναι. Δεν είναι πρόθεση να ψέξω εσάς ή οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο. Όχι, υπάρχουν. Και εμείς πολλές φορές λίγο και εμείς το λέμε, μεγενθύνουν τα προβλήματα. Και ακόμα και τα κρούσματα ψώρας στον Εύος μου που είχαμε, που είχαμε 2 και 2, έγινε ολόκληρος δώρος έξαρσης ψώρας έλεος. Ναι. 17.500 μαθητές ήταν 4 μαθητές. Δεν ήταν τίποτα. Και εμείς όταν ήμασταν μικροί, οι σημερινοί πενιντάριδες, έχω πει, κολούσαμε ψήρες. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, είναι ένα τυχαίο γεγονός. Τώρα, υπάρχει μια έξαρση της δημοσιότητας του προβλήματος πιο πολύ από το ίδιο το πρόβλημα. Ναι. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί πανικό στον κόσμο και αυτό να οδηγήσει αναγκαστικά, αν θέλετε, κάποιους πολιτικούς να πούνε, δεν βαριέ, θα πω ότι δεν θα γίνουν 3 μέρες οι εκδηλώσεις, προκειμένου να είμαστε
εξασφαλισμένοι όλοι. Ναι. Μπορεί και υπερβολικά τα μέτρα, αλλά είναι μια καινούργια επιδημία, είναι αν θέλετε μια επιδημία star αυτής της εποχής και τα μέτρα έπρεπε να είναι ανάλογα, να είναι μέτρα φανταχτερά. Εγώ προσωπικά διαφωνώ λιγάκι με όλη αυτή την έκθεση που δόθηκε στο πράγμα, αλλά οφείλουμε να υπακούσουμε στις οδηγίες του κ. Κικίλια. Δεν έχουμε βέβαια εμβόλιο ή κάτι τέτοιο, ή υπάρχουν... Δεν υπάρχει εμβόλιο. Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο, αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι που θα κολλήσουν τον ιό μπορεί να το κολλήσουν και να το καταλάβουν. Εντάξει, δηλαδή το πιθανότερο να περάσει μια γρυπώδη συνδρομή, η οποία όπως όλες οι ιώσεις αυτοϊάται και δεν υπάρχει φόβος να ο άλλος να τελειώσει. Αν έχει προβλήματα σοβαρά οργανικά τα οποία μια λίμωξη μπορεί να τα οξύνει και να οδηγήσει σε θάνατο τον ασθενή, αυτό μπορεί να συμβεί και με άλλες ιώσεις. Οι ευπαθείς ομάδες δηλαδή πρέπει να είναι προσεκτικές και με αυτό. Καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, άνθρωποι που παίρνουν σκοτεσταλτικά, βαριά διαβητικοί, πολύ ηλικιωμένοι. Αν δείτε ένα πίνακα νησιμότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό, το 14% είδα ένα πινακάκι, είναι άνω των 80 ετών. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, γέροι φυσικά θα προσέχουν πιο πολύ, αλλά για τις μικρές ηλικίες μηδέν. Ναι. Σε σχέση με τους ιούς που ξέραμε μέχρι τώρα, ο καινούριος είναι πιο ανθεκτικός, είναι πιο επιθετικός ή απλά είναι μιας νέας μορφής ιός και γι' αυτό λίγο αυτός ο πανικός προκλήθηκε? Όχι, κορώνα είναι μια ομάδα ιών. Δεν είναι ένας. Είναι ένας στέλεχος το οποίο, αν θέλετε, είναι ανθεκτικό, είναι καινούριο, είναι εύκολα το κολλάει κανείς, εύκολα μεταδοτικό και ακριβώς γι' αυτό έχει μεγάλη δυσδικότητα στον πληθυσμό. Ναι. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όποιος κολλήσει θα τελειώσει. Το ξαναλέω αυτό. Ναι. Αλλά δεν έχει μελετηθεί ο ιός για να βγουν αντίστοιχα εμβόλια. Οτιδήποτε αντιγρυπτικό εμβόλιο βγαίνει, βγαίνει σύμφωνα με τα στελέχη που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, αν εμφανιστεί ένα καινούριο στέλεχος γρίπης, και αυτό μέχρι να το μελετήσουμε και να βγάλουμε αντίστοιχη γενοσία, αντίστοιχα εμβόλια, ο ιατρικός κόσμος εξακολουθεί να είναι άγνωστο. Εξακολουθεί να είναι επίφοβο, αν θέλετε, εισαγωγικά. Γιατί μια χρηστική ερώτηση, νομίζω ότι ρωτάει πολλοί κόσμος, πότε πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο για εξετάσεις προκειμένου να δούμε αν έχουμε μια απλή γρήπη, αν έχουμε... Κοιτάξτε, ναι. Αν υπάρχει πυρετός ο οποίος επιμένει πάνω από 3 μέρες σε ψηλά επίπεδα, αν υπάρχει έντονη δύσπνοια, εάν υπάρχει πιθανή επαφή με άτομο το οποίο βρέθηκε σε ζώνες κινδύνου, ας πούμε τώρα άτομο που ταξίδεψαν πρόσφατα στην Ιταλία, εκεί να πάει ο ασθενής, αλλά να πάει αφού περάσει το τριήμερο και αισθανθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει λόγος με το παραμικρό μπούκο, με το παραμικρό βήγα να τρέχουμε στους γιατρούς. Ναι, γιατί επιβαρύνουμε τότε και θα κάνουμε τους γιατρούς πλουσιότερους. Και μιλάω όντας ο ίδιος γιατρός. Όντως. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν έχουμε 37,5 πυρετό για μισή μέρα, μην πάμε στο νοσοκομείο και επιβαρύνουμε το σύστημα και δημιουργήσουμε. Θα πέσει στο σύστημα υγείας. Θα φαλυρίσουμε στο σύστημα υγείας αν πάμε όλοι μαζί με 37,5 πυρετό. Βέβαια, μην κάνουμε και αυτό που έκανε η κυρία στην Αθήνα που είχε το κρούσμα που μια εβδομάδα συναναστράφηκε, πήγε, είχε γενέθλια, πήγε γλυκά, τη φιλήσαν, το κάνανε τα από εδώ, από εκεί και μετά από μια εβδομάδα θυμήθηκε ότι είχε επί μια εβδομάδα 39 πυρετό και είχε πάει και στην Ιταλία. Να μην κάνουμε και αυτό από την άλλη, να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι. Ναι, πιο από την άλλη, εντάξει, να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι, σωστά. Πιο υπεύθυνοι, αλλά όχι οπαδοί του πανικού και της... των υπερβολών. Μέτρα πρόληψης στα χεράκια μας, να χεράκια μας να πλένουμε. Αν κάποιος βήχει έντονα κοντά μας να έχουμε μια απόσταση, να αποφεύγουμε όσο μπορούμε αν είναι δυνατόν τους χώρους υψηλού συνωστισμού. Και σας λέω, συνήθως θα περάσει σαν μια απλή ιώση περισσότερους από εμάς και θα το καταλάβουμε. Να πάρουμε μάσκες ή να μην πάρουμε όταν ξαναεμφανιστούν στα ράφια? Να πάρετε. Και να σας ενημερώσω κιόλας ότι Λουί Βοητών έχει βγάλει μάσκα την οποία βαράει στο κεφάλι από άποψη τιμής, που είναι η ματαιοδοξία πραγματικά. Όταν το είδα, είναι η ματαιοδοξία στο αποκορύφωμά της. Δηλαδή σε μια φάση απελπισίας του κόσμου εκμεταλλεύεται τη ματαιοδοξία. Ας είμαστε λίγο σοβαροί, να κυκλοφορούμε όλοι με μάσκα, εντάξει. Στο Δήμο σας, διαβάζουμε ότι
Έχουν στο Δήμο μας δεν έχουν κανένα κρούσμα. Ακόμα και άνθρωποι που πρέπει να φοράνε μάσκες, γιατί έχουν ένα πρόβλημα υγείας που το επιτάσσει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα βρήκανε ευκαιρία και βάζουν τιμές τεράστιες στις μάσκες. Άλλο, άλλη ιστορία για αυτή λείπει. Γιατί έλεος τώρα αυτό. Ναι. Ή τα σούπερ μάρκετ τα βιάζουν. Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Όχι, για το Δήμο άλλο ήθελα να πω, ότι μια που σας έχουμε, αν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα, θέμα που πρέπει να προβληθεί, γιατί πρέπει να προβάλλουμε και θέματα, πολλές φορές λειτουργούμε και προς τη θετική κατεύθυνση. Η ανάδειξη ενός θέματος, ενός προβλήματος, μια δημοσιοποίηση βοηθάει ώστε να λυθεί. Είμαστε τέτοιος λαός γενικά, οι Έλληνες. Είναι όλα οκ στο Δήμο. Ναι, όλα οκ, δεν έχω κανένα κρούσμα. Και προληπτικά γίνεται μια απολύμανση στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο, γιατί ο θείος του θείου της θείας μιας, δεν σου κάνω πλάκα, τέλος πάντων, το παιδάκι μιας καθηγήτριας έτυχε να πηγαίνει σχολείο με ένα παιδάκι το οποίο είχε ταξιδέψει στην Ιταλία και εμφάνισε, είναι το κρούσμα του ιού. Νομίζω το παιδί της κυρίας που ήταν το πρώτο κρούσμα. Λοιπόν, υπό αυτή τη νέα κάνουμε μια απολύμανση μόνο σε αυτό το σχολείο. Το να κάνουμε απολύμανση σε όλα τα σχολεία, ξαναλέω, είναι, μπορεί να είναι και κουβιστικό και ανώφελο και παράλογο. Δεν χρειάζεται. Είναι σημαντικό ότι δεν επιβιώνει σε επιφάνεια ο ιός, δηλαδή περισσότερο με την επαφή. Όχι. Με τον αέρα. Ναι, περισσότερο με την επαφή. Σε επιφάνειες για λίγο, μετά όπως. Για να ζήσουν οι ιοί, πρέπει να χρησιμοποιήσουν ξένα κύτταρα. Οπότε δεν μπορεί σε μια ανόργανη ύλη να επιβιώσει ένας ιός για πολύ. Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύτταρα ζωντανών οργανισμών για να υπολογιστούν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Ευόσμου, αλλά και γνωστό γιατρό. Το λόγο. Για σε μια μάσκα Louis Vuitton. Βγήκε εδώ, όντως. Για να του λέει ο άνθρωπος, προφανώς θα βγει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ενημερωθήκατε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ψυχραιμία, ηρεμία. Τα χεράκια μας θα τα πλένουμε. Προσοχή, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Okay, αλλά μέχρι εκεί. Και αν χτύπα ξύλο νοσήσει κάποιος, όπως βλέπετε και όπως ακούτε και όπως μπορείτε να το διαπιστώσετε εύκολα. Για να έχει πρόβλημα να καταλήξει, ας πούμε, να το πω, πρέπει να έχει ένα πολύ βαρύ ιστορικό να είναι στις ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν εσείς που είστε στις ευπαθείς ομάδες, και εγώ το ξαναλέω γιατί ο συγχωρημένος ο πατέρας μου για καμιά δεκαπενταριά χρόνια κάνοντας νεφρό ήταν σε αυτές τις ομάδες, αλλά γι' αυτό και η μανούλα μου τον πρόσεχε παραπάνω. Και τα χεράκια και το ένα και το άλλο, και ποιος θα βγει, και βάλει και τη ζακέτα, πάρε παιδί μου, και όλα τα υπόλοιπα, για να προσέχει να μην υπάρχουν τέτοια θέματα και ζητήματα. Λοιπόν, θα πάμε στο break τώρα τον... Διαβάζω στο, ναι, στο ethnos.gr. Ναι. Πέθανε η Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Η κηδεία της έγινε το περασμένο Σάββατο. Η Αγία Αθανασία. Δεν γνωρίζεις την ιστορία? Όχι. Απίστευτη ιστορία. Θα την πούμε μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμα. Απίστευτη. Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Η Αθανασία. Η Αγία Αθανασία. Ήταν Αγία Αθανασία κανονική ή κάτι άλλο ήτανε? Κατάλαβα τι ήτανε. Για να είμαι στο Εγάλεο το έπιασα. Λοιπόν, πάμε στο break. Μαζί μας στην πρώτη ώρα, ναι, φυσικά ο Κορνήλιος, με το Κορνήλιος Παλάς Κοτέλ, σε μια έκθεση 16 τρεμάτων, μόλις ένα δεκάλεπτο έξω από την πόλη, μακριά από την κίνηση, μακριά από τη φασαρία. Μπορείτε να περάσετε την ημέρα σας, το βράδυ σας, είτε αν έχετε για δουλειά Θεσσαλονίκη, αν θέλετε να περάσετε ένα διήμερο ή τριήμερο τώρα χρήσατε. Έτσι. Κομπλέ τα πάντα όλα, και γυμναστήριο και εστιατόριο και καφέ μπαρ, χώρια τα βασικά και πάρκινγκ. Σε λίγες μέρες, έτσι πως πάει ο καιρός, θα έχουμε και την πισίνα. Ωραίο δηλαδή, φαγητό έχει ο Κορνήλιος. Και ωραίο φαγητό. Δεν είναι τυχαίο που προτιμάνε το Κορνήλιος Παλάς Hotel 4 αστέρων και πολλές ομάδες, είτε υψηλού επίπεδου, αλλά είτε σε γυναικείο επίπεδο που δεν είναι σε υψηλό επίπεδο σχέση με τις ανδρικές ομάδες ποδοσφαίρου, δυστυχώς. Σωστό. Και για την ησυχία και την απομόνωση που προσφέρει σε μια ομάδα, και για τη διατροφή και για τα κομφόρ που προσφέρει το Κορνήλιος Παλάς Hotel. Ξαναλέω, 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Εδέσει, μετά το φανάρι του Αχιάλου. Για κρατήσεις 2-3-10-7-72-37 και 2-0 υπάρχει το site Κορνήλιος Παλάς Hotel. Κορνήλιος Παλάς.gr, συγγνώμη, μία σειρά. Για να δείτε πληροφορίες και να πάρετε και μια εικόνα από τα φοβερά δωμάτια του Κορνήλιος Παλάς Hotel. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα την πρώτη ώρα, ο Μαρμαρίδης, μια εταιρεία 100% ελληνική, με έπιπλα υψηλών προδιαγραφών, με πάρα πολλές μεγάλες προσφορές σε κρεβάτια, σε έπιπλα, σε ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Και το κλασικό κατάστημα έξω από την πόλη προς το Τιτάν, πηγαίνοντας για καβάλα, και φυσικά. Έβηξες. Συγγνώμη. Μπήκες μέσα για να βήξεις. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
Όχι, ρε, το λαιμό μου καθάρισα. Το λαιμό καθάρισα. Οχ, Στέργιο, έβηξε πάνω σου. Όχι, πλάγια. Πιες λίγο δύο γουλιές από αυτό το πλέον. Για τα χέρια. Έβαλα και τον αγκώνα μου. Τι κάνει η Ελένη, ρε Κώστα. Ελενάρα, ολέ. Εσύ την ξέρεις την Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, κάτι μου λέει. Ανιστόρητη. Τι έπαθε. Έχετε και άποψη. Πέθανε. Πέθανε πριν από μια εβδομάδα. Θεός χωρίς. Λοιπόν, τι έλεγα. Και το Μαρμαρίδι. Και το κατάστημα στη Τσιμισκή. Καινούριο για όσους δεν έχουν δυνατότητα να πάνε με αυτοκίνητο στο κατάστημα έξω από την πόλη και φυσικά για όλη την Ελλάδα. Το marmaretti.gr μπορείτε να δείτε και τις πολύ μεγάλες προσφορές και να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή και φυσικά από την ησυχία του σπιτιού σας να διαλέξετε τα επόμενα επιπλά σας που σίγουρα όταν θα τα αποκτήσετε δεν θα κλαίτε τα χρήματά σας αυτό σας το εγγυώμε. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας η Ιντερβέτεν. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία cash out, live streaming και βέβαια είναι επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League που Στέργιο την Κυριακή έχει την τελευταία αγωνιστική. Χαμός. Πανικός. Ίδια ώρα, αξιοπιστία πρωταθλήματος. Πήγατε, σταματήσατε το καρναβάλι σε συνεννόηση με την φίλη σας στην κυβέρνηση για να πάτε άνετα και να έρθετε, να μην έχει κίνηση στον δρόμο. Κόψατε το καρναβάλι της Ξάνθης. Αν είναι δυνατόν, Στέργιο. Χαλαρά τώρα θα πάτε. Σαλέ και τα λοιπά. Λαχανοτολμάδες, παρήγγειλες που σου είπα να φας. Λαχανοτολμάδες. Πολύ ωραίο. Δεν τρώω βαριά πριν το. Είναι και αυτό. Πίτσα φάτε τότε. Πολύ ωραία. Σαλάτα έχει ωραίες. Σίζαρς. Επειδή είπα νωρίτερα για την Αθανασία ναι. του Εγάλεω. Α, ναι, πες μας, ποια είναι η Αθανασία του Εγάλεω, η Αγία Αθανασία. Να μην στον κόσμο. Ναι, λοιπόν, ρε παιδιά, εντάξει. Τι Κώστα. Είναι μια ιστορία, Κώστα, που έχει αφήσει. Έχει πολύ ψωμί. Έχει αφήσει ιστορία, η ιστορία. Εκμεταλλεύτηκε. Ένα δείγμα της αφέλειας του λαού είναι, άντε. Μία μικρή και μια. Γκαγκαούγκες. Εκμεταλλεύτηκε από μικρή μια σπάνια ρευματική νόσο. Γκαγκαούγκες, βέβαια. Την οποία έσπασε. Άκου τώρα τι γινόταν, άκου. Έπασχε. Κνηδωτικός δερμογραφισμός, δηλαδή. Μπορεί να γράψει μόνο σου πάνω στο σώμα σου. Κνηδωτικό όταν ξύνεται δηλαδή. Δερμογραφισμό. Το λέει η Παναγία επικοινωνούσε μαζί τη μέσω μηνυμάτων στο σώμα τη. Ανορθόγραφα όλα, τίνκα. Εντάξει. Απέκτησε σταδιακά πλήθος πιστών. Με τι εισφορέ και τι δωρεέ του δημιούργησε ένα γυροκομείο στη Μάντρα Αττικής, Παναγία Φανερωμένη, για να δεχτεί οποιοδήποτε ηλικιωμένο του έπαιρνε τη σύνταξή του και όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή στο τα γράφανε. Παίρνει τη σύνταξη, σπίτι, οικόπεδο, όλα αυτά σε μένα. Οι συνθήκες διαμονής ήταν άθλιες και οι επιθεωρητές του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών κατήγγειλαν ότι πόντιζαν με πνοτικά τους γέρους και τις γριές που δεν μπορούσαν να κουνούν τα κρεβάτια τους. Ήταν ακίνητοι και σκελετωμένοι. Φυτά. Η κερδοφορία της επιχείρησης ήταν απίστευτη. Μιλάμε τώρα για κινητή περιουσία και ακίνητη σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Το 67 φορίστηκε από την Εκκλησία, αλλά αποκαταστάθηκε το 80. Πέρασε πολλές φορές από δικαστήριο, αλλά πάντα ουδέποτε καταδικάστηκε. Συνήγορος υπεράσπισης σε όλες τις δίκες, ο ποινικολόγος Γιάννης Παπαδογιαννάκης, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε επικυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν. Πασοκάρας αγαπώ. Πασοκάρα. Όταν τα λέμε. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα το 80 από τους Γιάννη Δημαρά, Γιώργο Λιάνη και Κώστα Χαρδαβέλα. Οι reporters. Που κατάφεραν να την παγιδεύσουν και να δείξουν τις απάτες της. Από το 90 έπαθε η Αγία Αθανασία, όπως τη λέγανε οι πιστοί της, αλλεπάλληλα κεφαλικά επεισόδια. Και έχει μείνει στην ιστορία, ιστορία το πεζατικό που σηκώθηκε από το φέρετρο. Ποιος? Το 48, καταλαβαίνεις Κώστα, 1948. Ναι. Φιλοξενούνταν στο σπίτι ενός θείου της στην Αμαλιάδα. Διαδόθηκε ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Όλοι πήγαν να τη δουν. Μούση. Και η 20χρονη τότε Αθανασία σηκώθηκε από το φέρετρο. Είπε ότι είδε ένα όραμα. Έκανε την Παναγία κτλ. Και είπε, λέει, για τους αντάρτες η Παναγία μέσα από τις Αγίες Αθανασίας, ναι. Τους αντάρτες, βλέπεις παιδί μου, αυτά παθαίνουν όσοι δεν πιστεύουν. Και πολιτικοί. Πάντως το 59 οδηγήθηκε στο δικαστήριο και την απάλλαξε το δικαστήριο λόγω βλακείας. Λόγω βλακείας. Αλλά τελικά στην πορεία και μάλλον φάνηκε ότι δεν ήταν και τόσο χαζή, τέλος πάντων. Αυτό. Πάει η Αγία Αθανασία. Έχω δει την ιστορία. Δεν ξανασηκώθηκε. Αν δείτε και ντοκιμαντέρ και εσείς οι ρεπορτάζ. Τα παλιά, τα καινούργια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξανασηκώθηκε τώρα. Όχι. Φαντάζομαι. Μάλιστα. Λοιπόν. Βοσκοπούλα από την Αμαλιάδα, Κώστα, διαβάζω εδώ τι ήταν. Η Αγία Αθανασία. Ωραία.
Είμαστε ο πιο γκαγκαούγκας λαός που υπάρχει όχι, όλων όχι. των εποχών. Εμείς και Αμερικάνοι. Γιατί λέει στην Αμερική μια νταντά πυροβόλησε το δεκάχρονο προσπαθώντας να βγάλει selfie. Εμείς και Αμερικάνοι. Είμαστε οι πιο ηλίθιοι λαοί του κόσμου. Τι λέζε. Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ έξυπνοι. Γιαννούλης Λιμιός από ΠΑΟΚ. Πού πήγαν. Σάιτ Λιγκύρης από Άρη. Βρέθηκαν σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Μαζί, όχι χωριά. Δεν πήγαν σε άλλα σχολεία οι μεν και οι άλλα οι δεν. Θα το διευκρινίσουμε. Μαζί πήγανε. Με Μπαντή μαζί. Μετά από πρωτοβουλία του ΨΑΠ. Ασχολήθηκα για αυτό το θέμα. Στο Γιώργο Μπαντή. Μίλησα με τον Γιώργο Μπαντή. Ναι. Γιατί δεν είχε παίχτη του Ηρακλή. Φυσικά. Ο Κώστα είναι στερεαστεχνικά, Κώστα. Μου είπε ότι γίνεται αυτό επειδή παίζουν οι ομάδες μεταξύ τους. Έτσι. Και είναι ο Μπαντής του Ηρακλή. Του το είπα. Ωραία. Στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Κώστα. Στο Πλαγιάρι, Κώστα πήγε. Πλαγιάρι. Έχει γίνει εδώ και μέρες, παιδιά, αυτό ναι. και το εντάξει, βγάλαν τώρα. Είναι τώρα, βγήκε από το ψάπι η ανακοίνωση, Κώστα, με τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Να μην το δημοσιοποιήσουμε το θέμα. Επειδή δεν έγινε και στην Αθήνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έγινε και ΑΕΚ Ολυμπιακού. Σωστό. Μπράβο, και καλά κάνανε. Τι καλά κάνανε. Πού το κάνανε. Φυσικά, πολύ καλά κάνανε. Μόνο που έπρεπε να είναι και ο Ηρακλής εκεί. Άντε πάλι. Και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν γίνεται να είναι. Δεν γιατί. Γίνεται. Και ο Μακεδονικός. Και ο Αγροτικός Αστέρας. Γιατί, και ο Αγροτικός Αστέρας. Γιατί δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή δεν μπορούν να περάσουν μήνυμα ενότητας και μηδείας. Δεν παίζουν μεταξύ τους. Τι να κάνουμε τι τώρα. Τι σημασία άμα έχει. Άμα γίνει στην Α1 μπάστα σε. Όχι ρε φίλε, όχι. Oh. Με τα μπάνερ του Άρη και του ΠΑΟΚ στα σχολεία, προπαγάνδα. Δεν κατάλαβα. Τι λέει. Ναι. Όχι, να πει. Έχουμε υλικό, Χρυσανθέ. Με τα μπάνερ, με τις σημαίες του Άρη και του ΠΑΟΚ στο σχολείο. Ναι, μπορείς να μου το βάλεις να δω. Έτσι όχι. Και αλλιώς αυτά τα μπάνερ πάνω στα σχολεία. Ναι, δεν εντάξει. Υπάρχει. Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Ναι. Και ο... να έχεις λες και τον Ηρακλή. Να είχαμε και την Καλαμαριά. Να είχαμε. Να είχαμε και το Μακεδονικό. Να είχαμε. Να είχαμε. Δεν παίζουν αλφα-εθνικοί. Δεν μας νοιάζει ρε που δεν παίζουν. Εκπροσωπούν κάτι στο αθλητικό κίνημα. Τι πάνε να πει δεν παίζουν. Δηλαδή και εσείς που παίζετε, τι έγινε που παίζετε τόσα χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάλι πηγαίναμε γιατί έχουμε τον μεγαλύτερο λαό στην Ελλάδα. Να καλά, εντάξει. Τι πάνε να πει αυτό τώρα δηλαδή. Παίζουν λέει στα playoffs μεταξύ τους, μου είπε ο Γιώργος. Εντάξει. Μπράβο. Σωστό. Τι σωστό ρε Χρυσάνθε τώρα. Σωστό. Δηλαδή, άμα πήγαινε ο Κανακούδης μαζί τους, ή ο Τάι, ή οποιοδήποτε αναγνωρίσουμε στο Ηρακλή που παίζει τώρα γάμα εψημή, ή ο Περόνε, και λέγανε για τη βία. Τα παιδάκια θα πειραζέ. Θα πειραζέ κανέναν. Όχι. Δες όμως τώρα τι κάνεις. Κάνεις το εξής λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος. Λέω τη γνώμη μου. Αντί να προάγουμε. Δες τι κάνεις. Τι να προάγουμε. Είσαι κλασικός Έλληνας δημοσιογράφος. Τι να προάγουμε. Στέλνουμε στο σχολείο τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Το μήνυμα που πέρασαν τέσσερις ποδοσφαιριστές του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποιο μήνυμα ρε Χρυσή τώρα. Εσύ στέκεσαι στο αν ήταν ο Ηρακλής. Ναι, σε αυτή, όσον ναι. αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Είπα ότι είναι πολύ ωραία, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν υπάρχει το αλλά. Μια χαρά υπάρχει. Όχι, να μην διαλύατε τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής υπάρχει μια χαρά. Έπρεπε να είναι και ποδοσφαιριστές του Ηρακλή μέλη του ΨΑΠ και πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Να τον πάτε στο Βόλο. Ποιο είναι Βόλο. Ντροπή για την ιστορία του Ηρακλή. Ποιο Βόλο. Του πιο ιστορικού συλλόγου στη Θεσσαλονίκη. Και θέλετε να τον πάτε. Το άλλο θα είναι όψη να του πατήσει. Χαμός γίνεται. Καλά, αφήστε αυτά. Ναι. Λοιπόν, τέλος το είπαμε. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα παιδιά μας να ενημερώνονται σωστά, αλλά πρέπει να τηρούνται ίσες αποστάσεις έναντι όλων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό με τα ΜΑΤ τώρα το είδα. Αυτός με τα πολιτικά τώρα το είδα. Δεν το είδες αυτό με τα πολιτικά. Δεν το χάθηκε αυτό. Και αυτός με το όπλο τι είναι αυτός. ΜΑΤ. Αυτός πετά, με το όπλο. Έτσι πετάνε τα δακρυγόνα. Τα δακρυγόνα είναι αυτό. Εκτοξευτήρες. Αυτό δεν το είχα δει. Δακρυγονοβόλο είναι αυτό. Επειδή χθες γενικότερα ήμουν κάτι μαγνητικές, κάτι τέτοια αυτό το απόγευμα. Παιδιά. Εσύ αυτό με το. Ποιο. Αυτό με αυτούς με τα πολιτικά τώρα το είδα αυτό. Και εγώ το άκουγα που το λέγανε ρε παιδί ποιο, μου. Ποιο, που το, που τους κυνηγάνε με. Που πηδάνε τα κάγκελα. Τα κάγκελα και τους κουμπανάνε. Οι χούλιγκαν των ομάδων. Οι χούλιγκαν φταίνε. Οι χούλιγκαν, τα μάτια φταίνε ποτέ. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα τώρα. Αυτοί που είναι οι. Οι κάτοικοι ρε παιδί μου είναι ναι. η άκρα δεξιά. Δεν είναι αυτή, δεν είναι ή όχι. Μπερδεμένοι είναι. Όχι. Δεν είναι άκρα δεξιά και τέτοια. Αυτοί που δεν θέλουν τους μετανάστες. Δεν νομίζω, όχι, όχι, όχι. Κατάσταση στο προχώρητο. Οπότε ας μην πω καμιά μπουρλα, χωρίς το ξέρω. Όντως, μεγάλη μερίδα των νησιών αυτών όχι απλά κονόμησε, βγάλαν χρήματα που δεν θα τα βγάζαν σε 10 ζωές. Τώρα γύρισε όμως. Γύρισε, ένα μέρος του προβλήματος είναι ότι πλέον δεν έχονται και πολύ πλούσιοι, γιατί στα πρώτα χρόνια έρχονταν άνθρωποι με 20.000 ευρώ, με 30.000 ευρώ πάντως, με 50.000 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το βέβαια, πρόβλημα. Αλλά βέβαια σε κάθε περίπτωση ο απλός κόσμος έχει σκάσει γιατί χρήσανε
Και Κώστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η ζωή έχει ξεπεράσει κάθε όρο. Δηλαδή στη Μυτιλήνη ξαναλέω είναι 27.000. Να ρωτήσω κάτι. Καταγεγραμμένη. Να ρωτήσω. Πραγματικά και όλη η Μυτιλήνη είναι 50.000. Και αν υπάρχει φίλο ακροατή να μα βοηθήσει και με μηνύματα κτλ. Ναι. Αυτές οι δομές που θέλουν να φτιάξουν είναι καλύτερες ή χειρότερες? Το μιλάω με ειλικρίνεια τώρα, πραγματικά δεν το ξέρω. Καλύτερες. Δεν είναι καλύτερο για, το, για, τους, για τον κόσμο που είναι εκεί πέρα να γίνουν αυτές οι δομές? Για τους μετανάστες είναι σίγουρα καλύτερες. Ναι, για το, ναι. Μπράβο. Αυτή είναι όντως αυτό που, ή είναι προπαγάνδα το ότι δεν, τους θε, δεν τις θέλουν τις δομές γιατί έχουν πολλούς σε ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα. Σε σπίτια, σε ξενοδοχεία, τα νοικιάζουν. Όχι, γιατί δηλαδή η δομή σημαίνει ότι φέρνουν κι άλλους και ότι αυτοί οι άλλοι θα μείνουν εκεί forever. Αυτό ναι, σημαίνει. Μα έτσι κι αλλιώς όμως δεν έχουν αντιληφθεί. Αυτό σημαίνει. Δεν έχουν αντιληφθεί όμως ότι έτσι κι αλλιώς αυτό θα γίνει. Δεν μπορούν να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα. Λόγω του νόμου αυτού. Σου λένε και αυτοί να το αλλάξετε τον νόμο. Πώς θα τον αλλάξετε? Όλους θα τους φέρετε δηλαδή στο σπίτι μας. Δεν είναι δικός μας νόμος. Μα όλους στο νησί θα τους φέρετε όλους. Είναι συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας-Τουρκίας. Να αλλάξει συμφωνία. Εδώ, όπως βλέπεις, η Τουρκία άνοιξε τα σύνορα. Τελείωσε. Η Τουρκία κάνει πόλεμο με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, με την οποία είναι σύμμαχη. Άλλη λύθη κι αυτή. Ναι. Άλλη λύθη οι Ρώσοι. Τι? Μάλλον κουτοπώνηροι. Πονηροί, μάλλον. Βρει Ρώσου, γιατί θα πα κάπου. Ξανθό γένος θα μα δώσει κούστα. Πολύ γενικά. Άλλη βλακία. Ξανθό γένος. Ο Πούτιν από τη μια το ρίχνουν τα αεροπλάνα. Ναι. Από την άλλη κάνει συμφωνία με τον Ερντογάν και τον πουλάει όπλα και διάφορα. Ναι, ναι. Χθες 33 Τούρκοι σκοτώθηκαν στο Ιντλίμπ από ρωσική αεροπορία που βοηθάει τον. Τον Άσαντ, ναι, της Συρίας δηλαδή, ναι. Η Τουρκία βοηθάει τους τρομοκράτες και θέλει να διώξει τον Άσαντ. Ναι, άρα καλά είμαστε στην Ελλάδα. Πρόσε τώρα, με τα μάτια. Μετά από το χθεσινό που ήταν πολύ χοντρό, γιατί λένε ότι είναι, ήταν πολύ σοδροί οι βομβαρδισμοί και τους διαλύσανε τους Τούρκους, οι Ρώσοι, οι Σύριοι και καλά, αλλά οι Ρώσοι. Ναι. Α, το Άσαντ που διαβάζω, Άσαντ. Ναι. Ναι. Γι' αυτό και διέταξε να ανοίξουν τα σύνορα. Γιατί τι σημαίνει να ανοίξουν τα σύνορα? 5 εκατομμύρια Σύριοι. Σε 5 μήνες στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα? Γιατί όλες οι άλλες χώρες έχουν κλειστά τα σύνορα. Θα κλείσουν και εμείς. Μπορούμε. Ξαναείπαμε τι σημαίνει κλείνουν τα σύνορα. Το είπαμε. Τι σημαίνει κλείνουν τα σύνορα? ΑΟΣ. Πυροβολάω όποιον πάει να περάσει το σύνορο. Εντάξει. Ουγγαρία. Αυτό θα πει. Δεν, δεν ήθελα να το πω πριν. Δεν θα πυροβολάω. Γιατί θα με λένε διάφορα, αλλά έτσι αυτό δεν είναι. Δεν θα πυροβολάω. Κλείνω τα σύνορα. Να θα πει... βάλω ένα μεγάλο φράχτη. Ναι, και έχω φρουρούς. Όποιος πάει να τον περάσει. Να βάλω στο Αιγαίο μαζί με την Ευρώπη αυτά καράβια εκεί, πως τα λέγεται τα λοιπά, να μην περνάνε. Τους βυθίζω, με λίγα λόγια. Τους αυτό βυθίζω, λέμε. Τους σκοτώνω. Ναι. Όχι. Όταν λες κλείνω τα σύνορα. Αυτό θα πει κλείνω τα σύνορα. Όποιος πάει να περάσει τα σύνορά μου. Να έρθω στην Ελλάδα. Άρα. Και μετά να τους πώ. Βλέπει πόσο δύσκολο το πρόβλημα. Και πόσο εύκολα μαλώνεται, ενώ το πρόβλημα πλέον είναι παγκόσμιο. Εκεί που έχασε η κυβέρνηση Τσίπρα, εγώ νομίζω, στο δικό της διάστημα και πιο πριν οι άλλες κυβερνήσεις, είναι ότι δεν κατάφεραν να περάσουν ότι το πρόβλημα αυτό είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό. Ναι, αφού υπέγραψε, σου λέει αυτό το πράγμα, γι' αυτό εγώ εκνευρίστηκα με το γέλιο. Ο Ιταλός, ναι. Ο Ιταλός όμως, που γι' αυτό θα βγει για πλάκα, ο Ιταλός ο εθνικιστής, Στέργιο, έκλεισε τα σύνορα. Και δεν δέχεται τα καράβια με τους μετανάστες, αν θυμάσαι. Ο Σαλβίνι. Αυτά. Πρόβλημα. Και δεν είμαστε και ειδικοί πάνω στο κομμάτι αυτό. Όχι, αυτό είναι με πολύ απλές λέξεις το περιέγραψα. Ναι, το κατάλαβα. Οι χώρες οι άλλες δεν δέχονται άλλους. Δέχονται, ας πούμε, 15 κατάλαβα. Πρόσφυγες. Ναι, οι χώροι διασποράς μου που είναι. Ναι. Ναι, πυροβολητής. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί η χώρα να κάνει πόλεμο. Είμαστε με τους Αμερικάνους σε ανοιχτή γραμμή. Ψηλά! Ψηλά! Τα μαύρα τα μπερέ! Δεν υπάρχει αυτό. Να μην φοβάται ο κόσμος για τέτοια πράγματα. Απλά σου λέω ότι. Άκου λίγο εδώ. Ήμασταν όταν ήμασταν τότε φαντάρι το 98 Στέργιο. Λοιπόν, το 95 Χρυσάνθε. Ναι, εντάξει. Εμείς είμαστε μαυροσκούφιδες όμως. Και εμείς ήμασταν πεζικό. Κάναμε παρέλαση και Στέργιο. Κουράστηκε εσύ, Στέργιο πια. Ναι, με Τσοχατζόπουλο. Τεχνικό. Με υπουργό Τσοχατζόπουλο. Κάνατε δηλαδή έργα και τέτοια. Γραφές μου. Ντροπή, ξεφτύλα. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Θα πρέπει να γραφέας, ναι, γιατί στο γραφείο. 18 μήνες μαυροσκούφης. Αναστασιάδης, φέρε μια φωτοτυπία. Άκου, άκου. Όχι, φραπέ, έφερνα στον λουχαγό και τρέλω για την τόμπα. Αυτό είναι κοντά μου. Λοιπόν, και πετρέλαιο για τη σόμπα. Γέμισε τη σόμπα, Αναστασιάδη. Και ήταν και στη ζέστη δηλαδή. Κάθε πρωί κλου 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 κλου. Και εμείς στον όρχο. Εγώ ήμουνα 19 στο γραφείο κινήσεως. Και πήγαινα κάθε πρωί. Χατζηλίκι έβγαζες? Όχι, δυστυχώς.
Πήγαινα, με κλέψανε κιόλα. Τι το έκανε, πλήρωσε τις τηλεκάρτες. Έγινα καψιμι... την ιστορία. Ήμουνα καψιμιτζής δύο μήνες και πλήρωσα και 200.000 και 20.000. Ο Γιάννης πλήρωνε. Και πήγαινα στο στρατηγό όντως κάθε 4 μέρες και βάζα. Πες και τη δωροδοκία που έκανες. Ομπρέλες Πέψη. Ομπρέλες Πέψη. Πέψη. Καημένος. Έστειλε τα φορτηγά πάνω στον Εύρο. Για να πάρουμε άδεια από τον διοικητή. Έστειλε τις ομπρέλες. Πέσπη. Και μας έλεγαν εκεί πέρα οι ύλαρχοι που είχαμε εμείς και οι πύλαρχοι. Ναι. Οι Τούρκοι θέλουν να μπουν στην Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε επεκτατικές τάσεις. Πάμε και κάνουμε παρέλαση. Δεν έχουμε επεκτατικές τάσεις. Και μας βάζουν και τραγουδάμε. Εντάξει. Με τάρματα στην πόλη. Εντάξει, μια τα χαζά είναι αυτά. Εντάξει. Παρέλαση να κάνουμε μπρος στην Αγία Σοφιά. Ναι, το γνωστό. Αλλά δεν έχουμε. Αριστερό, δεν έχουμε όμως επεκτατικές τάσεις. Στην Αγία Σοφιά τη ΑΕΚ. Βενζίνη για τα άρματα δεν έχουμε. Διπλό. Διπλό στην Αγία Σοφιά. Στέλνει ο Άρης το μήνυμα από τώρα. Σκεπαστή. Σας υπόσχομαι ότι το τελευταίο μισάωρο θα μιλήσουμε για αθλητικά λίγο. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου σήμερα. Εντάξει, επικαιρότητα. Και για μπάσκετ. Να! Τι να ρε! Ματσάρες έχει! Πέφτετε αυτή την αγωνιστική, αν το κατάλαβες. Και οι δύο σας. Εμείς θα νικήσουμε τον Πανιόνιο και θα σωθούμε. Και οι δύο σας. Να πω πριν πάμε στους χορηγούς και στο διάλειμμα. Ναι. Ότι ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Συμφωνώ. Ότι έφυγε από τη ζωή και η Αλκιζέη. Συγγραφέα. Και όλο φανάτους λέμε. Συγγραφέα. Πολύ μεγάλη συγγραφέα. Και όσοι έτσι έχετε παιδάκια μπορούν να διαβάζουν. Ναι. Σιγά σιγά να τα παίρνει κανένα βιβλίο. Δεν είναι κακό, παιδιά. Τα παίρνουμε, φίλε. Τα παίρνουμε. Καλό και το tablet και το κινητό και το PlayStation, αλλά. Περιμένει ένα βιβλίο. Είδηση για Κούγια. Αφαίρεση 3 βαθμών στη Λάρισα για Βέλα Junior. Καλά. Θα το... Για Βέλα, τρεις μέρες για να τον πληρώσει. Θα βρει την ακρολέξη. Θα βγει, θα το. Έχει γίνει κι άλλες φορές. Όχι, είναι φίλος μας ο Βέλα. Είναι φίλος μας. Λεάντρο Σάλες Ντε Σαντάνα. Για παίκτη. Ναι, χθες εγώ. Έχει δεύτερη, άλλη υπόθεση. Ναι, τρεις εργάσιμες μέρες. Θα τα πληρώσει. Πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή. Ενώ δεν λέει τα λεφτά. Πόσα λεφτά είναι όμως. Δεν το λέει. Αφαίρεση, τρόβα, ναι. Μαζί είμαστε δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα της πόλης και όχι μόνο έρχεται στην πόρτα σας. Είτε μένετε στο κέντρο είτε μένετε δυτικά. Στο 2-3-10-62-85-86. Πολύ μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Τρεις μεγάλες 12,5. Τρεις τετράγωνες μόνο 16 ευρώ. Δύο μεγάλες μακαρονάδες και μια σαλάτα χρήσανθε μόνο 10 ευρώ. Έτσι. Και σαλάτες και καλτσόνι και πενελή, αλλά και πιάτα ημέρας από 2.80 ημερίδα. Ενημερωθείτε στο 2-3-10-62-85-86 για ποιο είναι το μενού της ημέρας. Και μαζί μας το Ότο Καλογεράς, τώρα που θα ανοίξει ο καιρός και θα κάνουμε και εκδρομές περισσότερες, φαντάζομαι. Αρχής γενομένης από αυτό το τρίμερο. Θα επιτρέπετε. Μια Ξάνθη την Κυριακή, χρήσανθε. Ωραία θα ήταν να έρθω. Ιβανόφη έχουμε την Κυριακή, δεν έχει τρίμερο. Δεν έχει τρίμερο. Αράχοβα. Ιβανόφη έχει την Κυριακή, 5 παρατέταρτο. Κώστα, Μύκονο, θα δούμε. Κώστα, πιστεύω. Σιγά, μην πας και στη Βραχιά, εσύ θες και Μύκονο. Για υπεύθυνο έλεγχο. Από τις Σέρες Πακαπούκα με τους Ακανέδες, θες και τη Μύκονο τώρα. Άντε, δεν μιλάμε ποκοπόκο, πίκι πίκι. Σέρβις τον οποίο βαφιοδελακτικά και αυτοκίνητο την κατάσταση σας δίνουμε όσο το δικό σας είναι στο Ότο Καλογεράς και επιδιορθώνει τι του γίνεται σέρβις για να μην ταλαιπωρήσει. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή 33, στην παλιά Σημαρική Ωραιοκάστρο Εσπερίδων 19 και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιό η Θέρμη. Και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Πάμε στο διάλειμμα. Λες τώρα, επειδή έλεγε και ο γιατρός πριν, σκύλος στο Hong Kong. Σκύλος. Με κορονοϊό. Στη Φάδο. Πού πήγες, με ποιον συναντήθηκες, ποιος σε χάιδεψε. Ναι, ναι. Ποιον έγλειψες, ποιον κατούρισες. Πού, για να δούμε. Νυχτερίδα Μπριά με Κώστα και στα Κάρβουνα. Καλά και αυτοί μιλάμε, είναι δηλαδή εντελώς. Τη νυχτερίδα θα φας ρε φίλε. Τώρα κοίταξε. Και αυτοί λένε και εσύ τρως τα κατσικάκια, τα μοσχαράκια, τα λαγουδάκια, τα ορτίκια, τα κοτοπουλάκια, τα παπάκια. Σου λέει τις νυχτερίδες ρε φίλε. Και εγώ τρώω βατραχάκια. Τρέπετε με αίμα. Βατραχάκια, σαβρίτσες, σκουλικάκια, ποντίκια. Σκουλικάκια. Σκουλικάκια. Που ζείτε με στο χώμα. Έχουμε και κλήρωση του Ολυμπιακού στους 16. Το γκούσι ρε. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Ολυμπιακός, 2 η ώρα. 2 η ώρα Ολυμπιακός. Θα την έχει live. Εύκολη κλήρωση θα έχει, να θα ξέρετε. Θα την έχει live ο Τσατσαρός. Είμαι σίγουρος. Πάμε διάλειμμα. Ή τη Λίντσερ θα έχει την Κοπεχάγη. Φίλε, είναι η ελπίδα μας όμως για να κάνει. Για να... Εύκολη κλήρωση. Για να σώσουμε τη μια θέση. Εύκολη κλήρωση. Ποντάρο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Δύο μηνύματα. Ναι. Για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για σύνορα και πολέμους και τα λοιπά. Το ένα από αγαπημένο συνάδελφο της απογευματινής ζώνης του Λίμπερο. Δεν θέλω να αποκαλύψω ποιον. Κατάλαβα.
Εξήγησε τους λίγο ότι στην Ελλάδα τα σύνορα δεν μπορούν να κλείσουν εκτός και αν αποξηράνουμε το Αιγαίο. Είναι ένα θέμα να. Είπαμε και καράβια, είπαμε. Είναι ένα θέμα. Είναι μεγάλη έκταση. Ναι. Χώρες όπως τα Σκόπια ή η Ουγγαρία είναι τα σύνορα πιο συμμαζεμένα, ψιλοελέγχονται. Ναι, παιδί μου, Ελλάδα αλλά με το Αιγαίο. Δεν το έχουμε κάνει ούτε στον Εύρο εμείς όμως αυτό. Και το άλλο είναι. Παιδιά, ο Ούγγρος έχει τον πιο φασίστα πρόεδρο που υπάρχει. Άλλο αυτό. Σου λέει όμως ότι η Ουγγαρία, ρε φίλε, δεν έχει Αιγαίο. Που είναι χήμα, σου λέει, ανεξέλεγκτο θάλασσα. Τι θάλασσα. Βάλεις, τι θα κάνεις, καλά σου λέω. Βάλεις νάρκες υπόμες. Τα τζιμάνια τα δικά σου χρήσατε τώρα, πήγανε και αγοράσανε φράχτη στο θαλάσσιο. Το ξεχάσατε πριν ένα μήνα. Τι αγοράσαν. Που παραγγείλα, δίχτυ, θαλάσσιο, δεν το ξέρεις, φράχτη. Δεν το διάβασες. Και. Τι και, κεράσια. 500.000 ευρώ. Τι θα σταματήσει το δίχτυ τώρα το φράχτη, πάνω από γύρω γύρω, κολυμπώντας. Τσιπούρες. Δηλαδή. Δεν το διάβασε αυτό, θαλάσσιο φράχτη. Προφανώς Κώστα. Πλωτό. Πλωτό φράχτη στη θάλασσα. 2,5 χιλιόμετρα. Προφανώς Κώστα θα υπάρχει. 2,5 χιλιόμετρα. Ναι. 30.000 χιλιόμετρα είναι το Αιγαίο το μεταξύ. Κώστα, προφανώς θα υπάρχει και τέτοιο. Πώς το λένε. Απέναντι που είναι καράβι, πιο. Λι, κάτι τέτοιο. Σπασμένο. Όταν κλείνω τα σύνορα, λοιπόν. Ναι. Και έχω θάλασσα. Ναι. Αναλαμβάνει το ναυτικό. Ελιμενικό. Αυτό. Δεν έχω. Ναι. Του βυθίζω. Λυπάμαι που το λέω. Τι είναι αυτός, ρε! Παιδιά, αυτό θα πει, αυτό θα κλείνει τα σύνορα. Δεν υιοθετώ με τη βυθίζω. Ο Ούγγρος τους πυροβολάει. Δεν το λέω ότι είναι σωστό. Λέω ότι ισχύει. Όταν σημαίνει, όταν λέει κλείνω τα. Όταν λέει κηρύσω ΑΟΣ, Χρύσανθε. Γι' αυτό δεν το κάνουμε και λένε οι δικοί μας οι πολεμοχαρείς, κηρύξτε ΑΟΣ κτλ. Σημαίνει ότι όταν πάει το τουρκικό γεωτρύπανο και περάσει από δίπλα, το βυθίζεις. Α, το γεωτρύπανο. Ναι. Το γεωτρύπανο κάνεις και λίγο το χαζό. Και το κλείνω τα σύνορα. Τι κάνεις, το πυροβολείς. Ναι. Τι λες, ρε. Ναι. Φίλε, αυτό δεν είναι ανθρωπιά. Α, το ανθρωπιά. Τι. Ναι. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Μα γι' αυτό δεν το, λέμε, δεν κλείνουμε τα σύνορα. Γιατί όλοι δηλαδή άλλοι απάνθρωποι και εμείς είμαστε μόνοι άνθρωποι. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας. Ναι. Και είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Ναι. Πήγαινε να περάσεις τα Σκόπια από το φράχτη. Πυροβολισμός. Παράνομος θα είμαι. Αυτό. Άμα πάμε να περάσει χωρίς τα παράνομος αυτό. Και τι αυτό σε πυροβολάνε. Σοβαρά. Σε πυροβολάνε. Θα στείλουμε τον Τζαλτίδη, τον Μαυροσκούφι, να του κυνηγάει κολυμπόν. Μαυροσκούφι σήμερα, φίλε. Δεν είμαι ναυτικό. Φώκια, φώκια. Σίλς. Navy Seals, ο Χρύσανθος. Κατάλαβε. Βαμμένος και τέτοια. Από κάτω. Πυροβολητή σε Λέοπαρντ ήμουν, παιδιά. Λέω ένα αλφα. Τι ζούμε. Και πήρα και 10 μέρες τη μυτική από τον Χατζόπουλο. Πήρε γιατί τέτοιο. Γιατί έριξε άλλους στόχους. Γιατί έριξε άλλους στόχους. Επειδή πήγαμε πρόσφατα στη Βουδαπέστη. Ότι τραυματίστηκε από την κεραία του τάγκ δεν το λέει. Το λέω, το έχω πει. Μόνο σου. Τι μόνος μου, έφυγε κεραία το είπες. Και μου ήρθε στα μούτρα. Έσπασε κεραία το άρμα. Και ξαφνικά γυρίζω, βλέπω και βλέπω ένα πράγμα. Πώς βλέπεις τον Ινδιάνα Τζόνς που το έβλεπε κατά πάντα. Πόσα τα έργα. Στα μούτρα. Επειδή ξαναλέω, πήγαμε πρόσφατα στη Βουδαπέστη. Ναι. Στις Σέρες κιόλας. Το φοβερό μας με τη Βίντι Κώστα. Βίνι Βίντι Βίτσι. Άλλη μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία σας. Όση αστυνομία μέσα στην πόλη δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Αυτό σας λέω. Και παντού κάμερες. Στις διαβάσεις του μετρό, στα πεζοδρόμια, στα κτίρια. Δεν και φωνάζετε εσείς. Δεν κουνιέται φίλο. Ναι, αλλά εδώ αχ καλέ. Εδώ αχ καλέ. Εδώ αχ καλέ. Κάπου υπάρχουν και τα όρια και εκεί είναι τα πράγματα πολύ ακραία. Σε κάθε γωνία υπάρχουν δύο περιπολικά έτοιμα μέσα. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Κάπου όμως λέμε και εδώ είναι και λίγο ελευθερία. Τώρα, πήγανε στο Πολυτεχνείο. Καλά, μιλάμε για αθλητικά τώρα. Ναι, άλλο θέμα. Στο Πολυτεχνείο σήμερα κλοπή 100.000 ευρώ, όλα τα κομπιούτερ, όλα τα. Άσυλο. Τα μηχανήματα, άσυλο. Ελά, ολέ. Με τροχούς όλο το βράδυ ανοίξαν όλα τα γραφεία. Με τροχούς κανονικά. Ανοίξαν τα γραφεία, κλέψανε όλα τα καινούργια μηχανήματα που ήταν από την Ευρώπη. Ναι. Και τώρα το Πολυτεχνείο σταματάει τα συγγράμματα, σταματάει τα μεταπτυχιακά, σταματάει τις έρευνες, τα πάντα. Τελειώσαμε. Αντίο. Στο Πολυτεχνείο μέσα είχε βιβλιοπωλείο και ATM, το οποίο ανά 4 μέρες λέει τα κλέβανε. Και κλείσανε στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν. Το άσυλο. Τα παιδιά και αυτά και ελευθερία και αχ καλέ και. Για ακούσει τα λέει αυτά, όχι. Αυτά. Όχι, είναι δεδομένα. Πρέπει να υπάρχουν. Δεν έχουμε μέτρο στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι. Δεν έχουμε μέτρο. Και δεν έχουμε μέτρο. Και ελευθερία πρέπει να υπάρχει και όντως πρέπει να μην είμαστε ακραίοι. Άλλο η ελευθερία, ακούστε. Και άλλο η αισιοδοσία.
Ποιο την ορίζει όμως αυτό το όριο, ποιο το ορίζει. Να σου πω κάτι, αυτό με το αστυνομικό και το όπλο που είχε και το. Ξέρεις τι έγινε στην πραγματικότητα. Ποιο το ορίζει. Ο αστυνομικός λέει θα με δέρνανε 30 άτομα, με δέρνανε και γι' αυτό το έβγαλα. Με σέρνανε. Οι άλλοι λένε δεν έκανε τίποτα, δεν έβγαλε και μας απειλούσε. Μπήκε μέσα με το όπλο. Μπήκε μέσα με το όπλο. Πού ξέρεις τι έγινε από τη μία και την άλλη πλευρά. Σωστά. Οι μεν το λένε για τον αστυνομικό, οι άλλοι λένε για τους. Ο άλλος πετούσε τον τζιμεντόλιθο στους αστυνομικούς από κάτω και λέγανε μετά ότι δεν είχαν κανένα δικαίωμα οι αστυνομικοί να κάνουν έρευνα εκεί. Μπήκαν από την ταράτσα, ρε φίλε, αφού μπαίνει η αστυνομία. Κάνει έφοδο. Μπήκε από την ταράτσα και ήταν ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης που ήταν αγωνιστής και τα λοιπά. Βγάζει άκρη. Έφτασε η ώρα να πούμε για αθλητικά. Εγώ δεν βγάζω δεν υπάρχει, αυτό, πάμε στα αθλητικά που βγάζω. Όχι, δεν θέλω να πούμε τα λέξεις αθλητικά. Όχι, όχι, να πούμε, να πέσετε. Υπάρχει ανακοίνωση. Από Δευτέρα. Συγγνώμη, να του είναι Παρασκευή σήμερα. Από Δευτέρα. Η απόφαση για την Ξάνθη. Για την Ξάνθη, συγγνώμη, θα πάω. Θα βγει σήμερα. Κάνε δεν είναι σήμερα. Χθες ήταν τα υπομνήματα. Τελειώσαμε. Δεν πρέπει να βγάλει απόφαση. Σήμερα τα υπομνήματα. Παρασκευή. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μέχρι σήμερα τα υπομνήματα. Στέργιο. Ναι. Άρα από Δευτέρα η απόφαση για τον ΠΑΟΚ. Πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πάλι. Τι είναι αυτοί οι αλήτες. Πω Στέργιο, τι έχει να γίνει την Τρίτη. Τι έχει να γίνει την Τρίτη. Μην τα λες εμένα, Κώστα. Κόλαφος. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και λέει εν ολίγης ότι θα γίνουν κανονικά τα μάτια του Σαββατοκύριακου. Ναι, από χθες. Αλλά αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και έχουμε άλλη πληροφορία, θα δούμε για τα μάτια. Τετάρτη θα γίνει και κλεισμένο. Ναι, έγινε. Άρης και ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και Κυριακή μετά που θα κληρωθεί Άρης ΠΑΟΚ θα ξανανοίξουν. Τι παίζει ο Ερντογάν εκεί για βάλει το λίγο κοινό. Ο Ερντογάν. Γκολ. Δες τι γίνεται, χαμός. Καλά, φούμπλε. Μετά από πολύ καιρό θα έχουμε. Βάλ τον Ερντογάν εκεί το έθνος που είχες. Και στη Super League. Βαλμπουένα. Και. Βαλμπουένα με τον Ερντογάν. Ο Σπυρόπουλος. Βαλμπουένα. Ο Βαλμπουδίο με λέει ποιος είναι. Ναι, όλα τα μάτς τη Κυριακή την ίδια ώρα, 7. Πάμε γρήγορα, νικήτρια στήλη. Όπως σας συνέδωσα χθες. Όπως σας τα έδωσα χθες, όλα τα μάτς. Όλα τα μάτς, Κώστα, ναι. Η αλήθεια είναι, έπιασε την μπατζάξια. Σας το είπα. Το έπιασε αυτό. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης. Χι. Και γιατί μόνο ο Αστέρας Τρίπολης νομίζω ότι θα πάει το μάτς στην ισοπαλία αρχικά και βλέπουμε. Διπλό. Διπλό. Άρης Ατρόμητος αδιάφορο. Περίμενε, το Άρης Ατρόμητος. Τι χάνω. Ο Άρης θα παίξει με τον Μπαγκαλιάνη, να ξέρετε. Εντάξει. Θα παίξει με πολλές αλλαγές. Αλλά οι αλλαγές του είναι ο Ντιγκινί, ο Τόνσο, ο Σούντγκρεν. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Άσος. Κοιτάξτε, βαθμολογικά αδιάφορο δεν υπάρχει κανένα γιατί οι ομάδες που πολλούν τους βαθμούς και στα play-off και στα play-out. Ναι, εντάξει. Αλλά για θέση που κρίνει το άσος είναι αδιάφορο. Έχει κρυθεί όμως το τέτοιο. Έχει κρυθεί το Europa League. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει. Το λένε και οι ίδιοι τώρα. Τόσο να το κάνουν, ρίχνουν στάκτη στα μάτια. Όφη Λαμία καίγεται όφη με νίκη, εξασφαλίζει την εκθέση. Χαμηλά ο άσος του 1-20. Ολυμπιακός Πανετολικός. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Ο Πανετολικός είναι στο συνεθά τον Πανιόνιο. Δεν τραβάει κανένα ζόρι. Παναθηναϊκός Βόλος. Καλή υπομονή. Πώς θα πάνε στο γήπεδο δεν ξέρω. Πανιόνιο ΣΑΕΚ. Νομίζω μόνο η ΑΕΚ ενδιαφέρεται. Θέλει να παραμείνει στο μείον 8 από τον ΠΑΟ και να μειώσει κιόλας τη διαφορά. Ο Πανιόνιος, δε φίλε, ψάχνει μια νίκη. Είναι στο μείον 7. Είναι. Και να πάει στο μείον 4. Βέβαια. Μα με το μείον 4 έχει κίνητρο τεράστιο. Γιατί? Έχει κίνητρο. Δεν μπορεί ο Πανιόνιος μόνο με τον υποβιβασμό της Ξάνθης. Άλλο δεν μπορεί. Έχουν πάρει χαμπάρι και αυτοί. Τι χάνεις, ρε αγόρι μου. Τι χάνεις, ρε φίλε. Τον έβρισες, τον έβρισες εδώ. Τον Ομπαμεγιάνγκ. Όχι. Και κλεισμένο το θηρόν το Πανιόνιος και Ξάνθη ΠΑΟΚ στις 7. Αυτά είναι τα παιχνίδια της εκπληκτικής Super League 1. Έχουμε και Basket League. Μετά από καιρό. Το Σάββατο, Κώστα, παίζει ο ΠΑΟΚ. Σάββατο. Σάββατο, άκου. Σάββατο 3.30. Κολοσσός Άρης. Διπλό. Με Ντραγκίσεβιτς τραυματία. Καλά. 1.38. Αυτά που έκανε ο Ξανθός το 90 τώρα τα κάνει. 1.38 άσου του Κολοσσού. Τρεις μονάδες στο διπλό του Άρη. Διπλό. Ήφαιστος Λίμνου ΠΑΟΚ. 1.45 ο Ήφαιστος. 2.70 ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Που θα πάει και με Μαργαρίτη και με Μπόμπι Μπράουν. Και με το Ρετ που γύρισε το παιδί μας. Και ο Πες που γύρισε. Ποιον? Ο Ρετ, ο Ρετ. Ποιος είναι αυτός? Τυρανόσταυρος. Άσος, άσος. Διπλό. Διπλό. Θα μετρήσει η καρδιά των παιχνών του ΠΑΟΚ. Χωρίς μυθ. Και η βαριά φανέλα. Δεν έπαιζε άμυνα. Θα παίξω άμυνα τώρα. Πανιόνιος ΑΕΚ. Σάββατο στις 3.30. 1-0-2 το διπλό της ΑΕΚ. Δύσκολος άσος. Χωρίς Σάμουελς. Παναθηναϊκός Λάρισα στις 5. Πανά. Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχουν αποδόσεις για καθαρή νίκη. Όσα θέλει ο Παναθηναϊκός. Λίγα θα είναι γιατί η Λάρισα είναι. Στο 32,5 είναι το φίλοι μας. Στο 32,5.
Περιστέρη Προμηθέας Σάββατο στις 6 παρατέταρτο. Άσος. Goal. Άμα σε θέλει. Άμα σε θέλει μπάλα. Άμα σε θέλει σαλόμι. Και κλείνει αγωνιστική με το μάτς. Μην το λες καν. Ηρακλής Ιωνικός Νίκαιας 1-0-3 ο Άσος του Ηρακλή. Πόσο, για δες λίγο το handicap μου στο 19,5. Πόσο, 1-0-3. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, Ηρακλής σε με τρεις μεταγραφές. Ο πιο ισχυρός Άσος μετά από το Παναθηναϊκό που δεν παίζει καθόλου. Με τρεις μεταγραφές. Σας παίζω. Εγώ θα παίξω και εσείς το διπλό του Ιωνικού με 10 μονάδες. Πες μου λίγο. Όχι. Κάνε κάτι άλλο. Πες μου πόσο δίνει, πόσο δίνει με το 19,5. Ωραίο. Ο Άσος να κερδίσει ο Ηρακλής με 20. Αφού δίνει 19,5. 1,85. Αυτό παίξε. Ε, σιγά. 1,87. Ωραία. Πόσο δίνει το διπλό του Ιωνικού με handicap. Να χάσει με 1,87. Να χάσει με 19. Να χάσει με 19 από το μάτς. 1,87. Με 19 να χάσει δηλαδή, ναι. Εκεί θα παιχτεί. Και στα καλά, τελευταία δευτερόλεπτα, και στα τελευταία δευτερόλεπτα θα τρέχει ο Κούση να κάνει φάουλ. Σωστά. Ανοιχτή επιστολή του Διεθνούς Δικτύου για τη στήριξη του Άρη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το διάβασε αυτό, το είδες. Εμείς το βάλαμε, Κώστα. Προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Το όλα μπαοτάρι το έβαλε. Αξιότιμο κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή εξ ονόματος του Διεθνούς Δικτύου για τη στήριξη του Άρη Θεσσαλονίκη, ενός ιστορικού συλλόγου που όλοι γνωρίζουν την προσφορά του. Τα μέλη της συλλεκαταλέγονται διευθυντικά στελέχη ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών. Βασικός στόχος, η διεθνής προβολή και αρρωγή, η προσδιοργή του ΑΣ της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, εξέβρεση χορηγών και επενδυτών. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προσπάθειες της κυβέρνησης με την προσωπική συμμετοχή και την εξυγχρονίζωση του ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις σας. Τις επικροτούμε με στα αρρωγή για ισονομία και δικαιοσύνη. Οι δύο αίτους συλλόγου μας αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα κατά τη φετινή χρονιά. Δυσλειτουργία των πρωταθλημάτων, διάχυτη επαναλαμβανόμενη αδικία σε βάρος ομάδες που εισέπραξαν οι πολυάριθμοι φίλοι του συλλόγου μας. Για την ίση μεταχείριση του Άρη ζητούμε στο ποδόσφαιρο ορισμός ξένων διαιτών και διαιτών VAR. Έτσι. Σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Διαλεύκαση για την αργοπορία της ΕΠΟ να διαβιβάσει το φάκελο από τη FIFA με αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Άρης να αξιοποιήσει τη μεταγραφική περίοδο. Για τον μπαν, λέει, στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ευνοϊκή ρύθμιση των χρόνων για το σύλλογο. Τι είναι αυτό. Που έφερε το άθλημα στα σπίτια. Για τον μπάσκετ, ρε. Ναι. Τα χρέη του συλλόγου. Και άλλη ρύθμιση. Ναι, γιατί. Εντάξει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρμόδια δεν ήλεγξαν την προηγούμενη κατάσταση διάφορων αφαιρέγγυων επενδυτών. Ρε, παιδιά, εσείς τους σηκώνατε στα χέρια. Σωστό. Τώρα μην τρελανόμαστε κιόλας. Σωστό, σωστό. Και τώρα ζητάτε να τα ρυθμίσουν. Σωστό. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Τι πάνε να πει να τα ρυθμίσουν, τέλος πάντων. Ολική παραχώρηση του Αλεξανδρίου. Έτσι. Έχει ήδη δρομολογηθεί. Τέργιο. Έχει ήδη δρομολογηθεί. Με ΣΥΡΙΖΑ θα έχει περάσει ήδη. Με ΣΥΡΙΖΑ μας πουλήσει τον παπά ότι θα τον περάσει πριν τις εκλογές. Κώστα, που φέρει το όνομα του Αστέρα. Μην τρελαίνεις πάλι. Όχι. Που βγαίναν και τους γκάζανε και ότι τελειώνει και χωρίς να γίνει τίποτα. Και αύριο, αν είμαι δήμαρχος, έλεγε η Νοτοπούλου, θα το έχετε. Πέσανε πάνω σε εκλογές. Και βγαίναν φωτογραφίες με τον Φάμελο και τον υπουργό του Βασιλιάδη. Πέσανε πάνω σε εκλογές. Μη με τρελαίνεις τώρα, άντε! Υπογράφουν το δίκτυο Γιώργος Γαβριλίδης, πρέσβης επιτιμή, Χρήστος Γαλιλαίας, Βασίλης Κακαβάς, Χρήστος Σαμαράς, Βασίλης Καπράλος, και Τζόρτζι Αλάσκαρη, Αλέξανδρος Κουκούδης, Ευθύμης Κωνσταντινίδης, και Μπάνε Πρέλεβιτς, Ροδόλφος Μασλίας, Ρόνης Σαββαδόπουλος, Χρήστος Σαμαράς, Περικλής Αραγιώτης, Στέφανος Σταύρου. Μπράβο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή που πάρα πολλοί Δήμοι είναι σε αναστάτωση, να μην πω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά περιμένανε τεράστια εισρωή χρημάτων και υπάρχουν δήμοι όπως της Σπάτας, της Ξάνθης που δουλεύουν όλο το χρόνο για το καρναβάλι. Στο Σοχό σηκώνουν την σημαία της Επανάστασης και αναφέρουν όλο το χθεσινό βράδυ και σήμερα το πρωί τα νεαρά παιδιά ντυμένα μέριου. Ντυμένα Τούρκοι. Μπράβο στο Σοχό. Μπράβο παιδιά στο Σοχό. Γέμισαν τα σοκάκια του χωριού με τους συγχαρητήρια εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σοχού, παιδιά. Μπράβο. Τι ντύθηκαν. Καλά, δεν είδες τι έγινε. Όχι. Το ίδιο θα γίνει και όλο το υπόλοιπο τρίμηνο. Χθες δεν είδα το καρναβάλι τίποτα. Του Σοχού δεν σταμάτησε ούτε επί τουρκοκρατίας, ούτε επί κατοχής. Ναι. Και δεν θα σταματήσει ούτε φέτος. Τι ντύθηκα. Μέργιου. Τι είναι η Μέργιου, ρε παιδί. Κυκλοφόρη. Τι. Είναι ένα τοπικό. Τις προάλλες λοιπόν στο Σοχό, Χρυσανθέ. Α! Το είδα. Μπράβο. Που κάλεσαν αυτούς που πέσανε σύλλογο, τουρκικά τέτοια. Τουρκικό σύλλογο. Ανοίξανε την πράσινη σημαία την πολεμική της Τουρκίας, χαμπάρι δική μας, με τους 3,5 Ελλήνους, χαμπάρι δική μας. Λέγανε το τραγούδι ότι ο τουρκικός στρατός, το τουρκικό έθνος είναι ισχυρός και όλοι το ζηλεύουν. Πού να το ξέρουμε και αυτό. Τα λοιπά και τα λοιπά. Αφού Τούρκοι καταλαβαίνουν. Ποιος έδωσε την άδεια, ρε, να μπουν με τις συντολές εκεί στο Σοχό. Τι είστε, καρναβάλια. Πού ξέραμε ποιοι είναι αυτοί. Χρυσανθέ. Ποιος είναι δήμαρχος στο Σοχό. Και το κάναμε, λέει, γιατί το κάναμε, λέει, κι αλλού.
Και μας είπε η κυρία Τάδε, έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος. Ποια. Έχει και το όνομά της, η οποία είναι του δικτύου Τάδε. Κοιμισμένη. Πράκτορες. Κοιμισμένη κανονικά. Τα έλεγε η Μαρούπα. Τα έλεγε η Μαρούπα. Κοιμισμένη κανονικά. Και πήγε ο παπάς στο Σοχό. Πήγε αυτό, ο παπάς. Και βαρούσε την καμπάνα. Για να τους καλύψει τα τραγούδια. Έγινε σόου. Μπράβο τον παπά. Και κάποια στιγμή οι κάτοικοι το κατάλαβαν. Γιατί αυτοί χορεύανε, κάνανε, βγάλανε τις δικές τους κελεμπίες και ωραία. Τέτοια. Τα μάτα και σου λέει κάτι γίνεται εδώ τώρα. Τα στείλαμε, τα δεν είχαμε να στείλουμε. Γιατί άλλο να, άλλο να συμμετέχω σαν σύλλογο σε μια παρέλαση, ας πούμε, σε ξένη χώρα. Εντάξει. Φαντάζομαι, και άλλο να οργιάζω. Φαντάζομαι ότι και στην Τουρκία, αν κάνουμε εμείς το αντίστοιχο, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να πάμε εμείς με τις σουστανέλες και να λέμε Ελλά, σολέ, δεν σταματάω να τραγουδώ ποτέ. Του Καραϊσκάκη. Ποτέ. Του Καραϊσκάκη. Ναι. Σου στείλα το. Και όταν γυρίσω, θα του. Λοιπόν, άρα, Στέργιο, καμία τυχή δεν έχει εκπομπή πρώτον. Και δεύτερον. Και δεύτερον, διαλιθοβολισμού θα είχαμε τελειώσει σε 5 λεπτά. Τελειώσαμε. Στο Ταξίμ, στην πλατεία Ταξίμ, πάνε να κάνετε αυτό. Εντάξει, το Σοχό πήγαν, δεν είναι στο τέλος. Συγχαρητήρια στο Δήμο, εκεί στο Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, όπως λέγεται, σε όλους που βγάλαν ανακοίνωση μετά και βγάλαν την ουρά τους απ' έξω, στους, εκεί στους Σοχινούς, όπως λέγεται. Να διαβάσει και μια ευχάριστη είδηση, Κώστα. Ξύπνησαν οι αρκούδες. Να τις. Με ακουστικά. Στον Ήφαιο, Φλόρινος. Ήρθε η Άνοιξη. Ήρθε η Άνοιξη. Ξύπνησαν οι αρκούδες. Άμα πας και, μια βόλτα στην Τζιμισκή και στην Παραλαιοκή, θα καταλάβεις και εδώ τι ήρθε η Άνοιξη. Το είδα. Όλα τα ταλέντα ήδη. Ναι. Ξεκινήσανε. Δηλαδή έλεος. Πάμε για καφέ με τα Κώστα. Μόνο για καφέ. Αλλά έχει κορονοϊό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα προσέχουμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο πλέον. Καλό τριήμερο. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο δεύτερο με αθλητική δραστηριότητα. Γυναίκα στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, τώρα θα αλλάξουν και όνομα, να ξέρεις. Πώς θα λέγονται. Θα αλλάξουν όνομα. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η κλήρωση του Europa League. Όλγα Γεροβασίλη. Υπουργός Δημοσίας Τάξης που την είχαμε. Που πηγαίνανε ψώνια στο Σύνταγμα και ήταν από πίσω η ένστολη με τις σακούλες. Περίμενε, δεν λέει τίποτα, γιατί είναι από τις Στέργιο, να τα λέμε όλα. Δεν τη γνωρίζω. Μήπως είναι από τις Σέρες. Δεν ξέρω και είναι από τις Σέρες. Όπως επίσης και η κυρία που μου λέγατε χθες που δεν μπορούσε να πει, μια χαρά τα έλεγε. Εγώ το είδα μετά το βίντεο. Μια χαρά τα έλεγε. Απλά τα έλεγε λίγο αργά. Εντάξει, ρε φίλε. Ρε Στέργιο, μην είσαι ρατσιστή, δεν μιλάει αργά. Και ήταν τέτοιο. Τι. Από φωνή φωνάρα. Όντως, από φωνή φωνάρα. Λοιπόν, μαζί μας. Ντροπή τα ρατσιστικά αυτά, σεξιστικά, φαλοκρατικά σχόλια, τα οποία δεν υιοθετούμε. Μόνο τα λέμε. Αλλά δεν τα υιοθετούμε. Όχι. Λοιπόν. Α, και Έφη Αξιόγλου εδώ από τα Γιαννιτσά, Στέργιο. Ωραία. Εργασία. Αυτά που κόπηκαν όλα. Που τα κόψε όλα και τώρα λέει γιατί τα κόψατε. Και τώρα λέει γιατί τα κόψατε. Ναι, αλλά τη 13η σύνταξη χρήσατε, η Νέα Δημοκρατία την ψήφισε χθες. Εγώ ξέρω. Χαμπάρι Κώστα, δεν έχουμε. Εγώ ξέρω, Κώστα, ότι άκου τώρα. Οι συνταξιούχοι έχουν πάρει διπλάσεις συντάξεις. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα σου πω. Ερώτατη, εγώ τη ρώτησα. Μπράβο, μαμά. Να μπράβο, βοηθάει. Ναι. Η όχι, κρατικοδίαιτη. Θα δικά μας τα παιδιά. Η κρατικοδίαιτη. Λάθος κάνεις. Η μάνα μου σαν και σένα είναι. Η κρατικοδίαιτη. Μαλώνουμε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι. Είπαμε σε λίγο αρχίζει η κλήρωση του Europa League. Δεν μας ενδιαφέρει, Κώστα. Πώς δεν μας ενδιαφέρει, ελληνική ομάδα είναι. Μόνος του κρατάει το ελληνικό ποδόσφαιρο θρύλος. Θα σου έλεγα τώρα, Κώστα. Συγγνώμη, Στέργιο. Στέργιο. Ψέματα. Είναι μια αλήθεια αυτό. Πλέον είναι η αλήθεια. Δεν ήταν πριν. Πριν ήταν επιχείρημα. Ήταν το επιχείρημα τώρα που όμως είναι όλοι στις κακές του βραδιές το τέτοιο. Υπήρχαν δημοσιεύματα στο Champions League ναι. Ότι ούτε ένα βαθμό δεν έφερε και τέτοια. Έχασε την κατάσταση. Γελάει η Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό ναι. Και τέτοια. Και τώρα ο Ελαραμπή. Τώρα μην τα λες αυτά γιατί είσαι φιλοολυμπιακός. Ο Ελαμπαρή. Λοιπόν, Στέργιο Πάοκ μας είπες τίποτα ρεπορτάζ. Τα πάντα όλα. Τι ρεπορτάζ με την Ξάνθη παίζει. Εντάξει. Είναι φαβορή. Φαροβή. Είναι φαροβή. Εσύ Χρήσατε για Άρη μας είπες τίποτα. Βεβαίως. Ότι είπα, θα παίζει ο Τόνσο και ναι. Και ο Ντιγκινί και αυτά. Και θα γίνουν πολλές αλλαγές. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και στη σημερινή Τρόικα. Μαζί ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Και σήμερα δεύτερη ώρα του Ότο Καλογεράς. Με ολοκληρωμένο συνεργείο σέρβις, ανοπίου, βαφείο, ταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό σας βρίσκεται στην καταστάση του Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία στο πρώτο. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχία Ωραιοκάστρου το δεύτερο και το τρίτο
14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδενιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και φυσικά επειδή η ώρα είναι 2, θα πάμε σιγά σιγά. 2-3-10-62-85-86 το τηλέφωνο της πίτσας Mr. Gold, η οποία βρίσκεται μέσα στις Οικές, αλλά εξυπηρετεί και δυτικά και στο κέντρο. Την περιμένουμε και ανατολικά, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Okay. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο το 10,5, τρεις τετράγωνες πίτσες μόνο 16 ευρώ, δύο μεγάλες μακαρονάδες και μια σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Και πιάτα ημέρας, ξαναλέω για όσους θέλουν να φάνε κάτι μαγειρευτό και όχι πίτσα ή μακαρονάδα, από 2,80 η μερίδα και μουσακά και παστίτσιο και σουφλέ και μπριάμ και τι άλλο Κώστα και φρικασέ που έχεις να φας 10 χρόνια. Έκανε η πεθερούλα μου, έκανε. Πότε έκανε. Έκανε και μάλιστα βεγκάν με μανιτάρια. Πάρα πολύ ωραίο. Κώστα, όταν λέμε φρικασέ, εννοούμε φρικασέ. Εντάξει, αρνάκι. Τις παραλλαγές. Να κρατήσουμε και την επόμενη. Και τώρα θα κάνει η μανούλα μου παπουτσάκια. Ωραία. Κωστή! Θες να έρθεις να πεις εσύ live την κλήρωση του Ολυμπιακού, φίλε. Ναι, θα την πει, εμείς. Θα πεις live εσύ την κλήρωση. Θα την πει, εννοείται. Θα πεις κλήρωση του Ολυμπιακού live. Τι μια. Μια γνώση στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έτσι. Ωραία. Εγώ θα την έχω τη γνώση στο διεθνές ποδόσφαιρο. Ωραία το είπες. Για 28 παιχνίδια. Αίτητος. Όχι αυτός που αποκλείεται από τη Βίνη και τη Βίτση. Είναι 2 χρόνια αίτητος. Κάποια μέρα θα έρθω πολύ νωρίτερα στην εκπομπή. Λοιπόν, κλείνω για να κάνει live ο Κωστής. Καλό τριήμερο. Γεια σας. Γεια σας.